γιατί με ξύπνησες πρωί. Να ακούσω λόγο επειδή. Γιατί τα νεύρα μου τα σπάς. Τι θέλεις και τηλεφωνάς. Ποιος είναι αυτός ο φαφλατάς. Λόγω επειδή από τις 6 το πρωί δεν ακούγεται με τίποτα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Δύσκολα τα πράγματα. Βαριά κορμιά. Δευτέρα μετά από τριήμερο. Είχαμε να το ζήσουμε αρκετό καιρό. 1,5 μηνάκι περίπου. Όσο να πεις. Βαραίνει το κορμί. Βαριά καρδιά. Βαριά συναισθήματα. Πέσα τα μάνταλα βαριά. Άρα το λόγο επειδή είναι εδώ να σας ξυπνά. Σας καλημερίζουμε, σας υποδεχόμαστε. Σας χτυπάμε στην πλατούλα. Μαζί θα προχωρήσουμε. Καλημέρα, σχεδόν καλή εβδομάδα. Καθότι χθες είχαμε την αργία της καθαράς Δευτέρας. Οπότε ουσιαστικά σήμερα είναι Τρίτη, θα είναι σαν είναι Τρίτη. Αλλά θα είναι Δευτέρα. Και καλή Ξαρακοστή. Ερχόμαστε στην όχι προεόρτια εποχή, αν θέλει κάποιος να το θέσει έτσι, διότι είναι εποχή νηστείας, κατάνοιξης, περισυλλογής, εσωστρέφειας, υποτίθεται. Οι 40 ημέρες που απομένουν μέχρι και το Πάσχα. Το καλό με τη Σαρακοστή είναι ότι μας δίνει το... μας δίνει όχι το έναυσμα, μας δίνει... τον τρόπο με τον οποίο θα μετρήσουμε αντίστροφα μέχρι να έρθει το επόμενο checkpoint. Η επόμενη εποχή μείνει ανάπαυλας, καθότι το έχουμε σχολιάσει πολλάκι. 25 Μαρτίου φέτος, παπαλαγιόκ, Κυριακή πέφτει, την πατήσαμε. Άρα σε 40 μέρες, σε λιγότερο από 40 μέρες θα ξανακαθίσουμε. Ορεξάτη, αυτό είναι το ίδιο της εκπομπής, να μετράει πότε θα έρθει η επόμενη λούφα. Τριμεράκι δυνατό, αφήσαμε πίσω μας, καρνάβαλο, καθαρά Δευτέρα, σχετική ξεγνιασιά, ανεμελιά. Ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον το αξιοποιήσαμε. Όσον αφορά το θέμα της ξεκούρασης, ρίξαμε καμιά ξάπλα, καμιά μάσα παραπάνω, πράγματα που μας λείπωνε. Και τώρα ο κάθε κατεργάρης στον μπάγκο του. Επιστρέφουμε κανονικά στην πραγματικότητά μας, στην αθλητικιά και όχι μόνο. Βέβαια οι ποδοσφαιριστές μας και οι μπασκετμπολίστες μας δεν γνωρίζουν από αργίες, κανονικά αγωνιστήκανε. Αν και ο κόσμος, έχω την εντύπωση, την παρακολούθησε τα ματσάκια σε πιο χαλαρό mood, γιατί όλο και κάπου μπορεί να βρισκόταν. Σε κάποιο τραπέζι, σε κάποια συναιστίαση. Σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά. Ποια ποδόσφαιρα βρε τώρα βρε. Σας καλημερίζουμε. Σας αγαπάμε. Σας στέλνουμε. Σας πιάνουμε χεράκι και προχωράμε. Στο πρωινό της 3ης 20 του Φλεβάρη. Αγάθωνος Πάπα της Ρώμης, Λέοντος Επισκόπου Κατάνης, του Θαυματουργού Ανιανού Επισκόπου Αλεξανδρίας. Δεν έχουμε κάποιο γνωστό όνομα να εορτάζει σήμερα και να το μνημονεύσουμε. Είναι καθαρή εορτή. Η σημερινή μάλλον δεν είναι καν εορτή, αλλά είναι, λέει, Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Όπα, θα παίξει τώρα εδώ και επανάληψη. Έλα βρε, επανάληψη τώρα. Είναι μάλλον σαν τις παγκόσμιες ημέρες της WWF. Είναι για την εξαφάνιση κάποιου ζώου από τον πλανήτη Γη. Κάπως έτσι είναι και η κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα είδος προς εξαφάνιση. Δεν ξέρω αν ποτέ ήρθε σε αυτή τη ζήση. Τώρα μας πιάσατε επαρξιακά μας τόσες χιλιάδες χρόνια ανθρωπότητος. Της δικαιοσύνης, λέει, εννοείται και τέτοια. Πασόκ γιορτή.
και Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Σήμερα η Τρίτη, 20η του Φλεβάρη. Με τον ήλιο να ανατέλησε 7 και 6. Τι, τελειώσαμε. Αφού κάνουμε δεύτερη ώρα εκπομπής με φως, σαν να έρθει το καλοκαίρι. Και θα δύσεις στις 6 και 10. Σαν σήμερα, στους άξιους εκπροσώπους του ανθρωπίνου είδους, οφείλουμε να σταθούμε. Σε σήμερα το 1923 εγεννήθη η Ρένα Βλαχοπούλου, από ό,τι βλέπω εδώ. Το 1957 Ορφέας Περίδης. Μπαλαδόφατσο Περίδης, τον είχαμε βγάλει κάποτε εδώ και με τον Άκη Σακισλόγου, είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Μύστης του ποδοσφαίρου, έπαιζε κιόλας. Ο Περίδης, τον οποίο τον έχω συνδυάσει μέσα στο μυαλό μου, ότι θα ήταν ένα αριστερό μπακ, αλλά παλαιά σκοπής, τώρα δεκαετία του 80 αριστερό μπακ, όχι αυτό το full back το σημερινό που κάνει τα overlap, που λέτε κι εσείς οι μοιημένοι. Το 1966 γεννήθηκε η Σίντι Κρόφορντ, μεγάλωσε γενιές και γενιές. Το 1967 ο Κερτ Κομπέιν, το 1967 και ο Κώστας Μακεδόνας, εντάξει. Ο Κώστας Μακεδόνας δηλαδή έχει ακριβώς την ίδια ηλικία με τον Κερκο Μπέν, αν ζούσε ο Κερκο Μπέν. Άρα ο Κώστας Μακεδόνας είναι ο Κερκο Μπέν των Ελλήνων. Μακεδόνας τώρα, ψάχνουμε να βρούμε και πώς θα τον ονομάσουμε. Νότιο Μακεδόνα, Βόρεια Μακεδόνα, Βαρτάσκαλ Μακεδόνα. Έχει και αυτό τα θέματα του πώς θα συνεχίσει την καριέρα του. Το 1967 επίσης, αν σήμερα γεννήθηκε και ο Σπύρος Μαραγκός. Μεγάλη ποδοσφαιρική ηγετική μορφή των 90s, αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Πανιόνιο. Συνδύασε κιόλας το όνομά του από ένα ιδιαίτερο πέρασμα εδώ στη Θεσσαλονίκη με τη φανέλα του Δικεφάλου, τότε με Φραντζέσκο, με αυτά, με μια αναγεννησιακή πορεία. Άγιο Αναστασιάδη, 97 κάπου εκεί. Όχι πολύ καλές παρουσίες. Και η Ριάννα βλέπω εδώ το 1988. Σε όλους αυτούς στείλτε γλυκά. Λαγάνες, ταραμάδες, τι περίσεψαν από χθες. Για να ξέρουμε τι έχει να κάνει η ημέρα. Καλημέρα και στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Συχαμένη. Τι συχαμένη, μωρέ, τι συχαμένη. Και μπέληδες. Άσε ρε. Κοπρόσκυλα. Ναι, καλά, εσύ χθες τι έκανες δηλαδή? Δούλευα ρε φίλε. Πόσες ώρες, κανένα δύο ώρα θα δούλεψες εκεί λίγο? Αυτό τι σε αφορά. Πόσο δούλεψα. Έτσι, να, εδώ πετάγομαι να αφήσω κανένα δέμα και άστα αυτά. Άντε, να πει και το Πάσχα να κάτσετε λίγο και μετά το 15 Αύγουστο ξανακάτσετε. Όχι, όχι, όχι. Συχαμένη. Έχουμε φανελάκια εδώ, αν θέλεις να έρθεις να παραλάβεις, ας πούμε, μια. Δεν θέλω, δεν φοράω φανέλα. Μια δωδεκάδα, έτσι, γιατί δεν το ίδρωσες και στο φανελάκι από την πολυεργασία, να φανταστώ. Πουλάς ηρωνία, Μπασμανίδη, στο λαό του Άρη. Στο λαό των εργαζόμενων τη καθαρά Δευτέρα. Δούλευα από το βράδυ, από τι 1 μέχρι τι 8 το πρωί. Ναι. Είναι. Τι μας καταντήσανε. Φαντάσου. Δούλευα εγώ για να κάθεστε εσείς. Έτσι, τέτοια ημέρα κόσμος έφαγε λουκουμά. Θα πάω στη γιατρέστα, παλεύω τα σκαλιά με και αδύνατος. Ναι. Τι έκανες, βγήκες, έκανες, πήγες να κάνεις μετά, πέταξε αετό. Όχι, σπίτι. Σπίτι, τίποτα. Δεν. Τι αετό, πετάμε όλο τον χρόνο. Σωστό και αυτό. Για μας ούτε τα καρναβάλια μας όλο τον χρόνο, αετό πετάμε όλο τον χρόνο, τώρα θα χρειαστεί. Σωστό και αυτό. Να ενημερώσω, εγώ δεν ξέρω για άλλες ομάδες. Ποτέ. Καταρχήν, ρε φίλε, ναι, να σε πω κάτι. Ναι. Είδα τα γκόλια της αγωνιστικής. Mm, μάλιστα. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ναι, μια ομάδα να παίζει αμυντικά. Ναι. Και στον πρώτο γκόλ αυτόν της ομάδας του Δημοσίου. Ναι. Να είναι τρεις αμυντικοί και 7 επιθετικοί. Πώς γίνεται αυτό και να πετάνε, αυτοί πετούσαν αετό. Αυτοί πετούσαν αετό, λες. Αυτοί απαιτούσαν αετό, φίλε. Κάτσε, μέχρι τώρα η Λαμία δεν ήταν ομάδα της ΑΕ και θα έβγαζε, θα σκυλιάζε και τώρα, θα έκανε τώρα, τίποτα. Τώρα, Λαμία, ΠΑΟΚ. Αλλά να σε πω κάτι, επειδή έχω πολλούς φουρναρέους, ναι, μπορούν, άμα θέλει ο πρόεδρός τους την Κυριακή, για 30.000 κόσμο κόλληβα θα έχω. Οχοχοχοχοχοχο. Να την πρόβλεψη, ακόμα δεν μπήκε η εβδομάδα και δεν φτιάχνει. Θα πάμε, θα οικονομήσουμε τώρα. Λες. Πλάκα με κάνεις. Διπλό δηλαδή. Θα πάνε, λες. Όλα αυτά τα χαϊβάκια θα φορτώσουν, ναι, τον Άσο. Ναι. Μπορεί να είσαι και εσύ ένα από αυτούς. Εγώ δεν παίζω στοίχημα ποτέ, σε παρακαλώ. Και θα δεις κάτι γλέντια μετά στις 9.30. Εγώ θα πω αυτά που βλέπω. Έδωσε τον ΠΑΟΚ 0-2 με στη Λαμία, ήρθε 0-2.
Γκουρού. Yeah. Να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Γκουρού, μάλλον. Έτσι, γκουρού, γκουρού τρώσου. Πολύ σκληρή γκουρού, μωρέ. Έτσι, πολύ στεγνώνει αυτά. Έχει, έχει μερικά μαγαζιά που καλά, είναι. Εντάξει, σίγουρα. Κουράδικα. Αλλά να σε πω και κάτι. Ναι. Επειδή εγώ δεν μιλάω για άλλε ποτέ, ομάδες, ποτέ. Θέλω να βάλουν πιο γκόλι γάβρι. Ναι. Σαν αυτά που βάλαν αυτοί με τον Ατρόμητο. Ναι. Το ένα. Και ένα πενάλτι σαν αυτό που τους έδωσε εκεί στο το χέρι που έδωσε στο, σε ποιο μάτσο ήταν. 0-3 δηλαδή λες θα λήξει το παιχνίδι. Όχι 0-2 γιατί δεν θα τους ξεφτυλίσουν. Εντάξει, αλλά okay, θέλω γρήγορα τον κόλ για να μπουν μέσα να έχουμε διακοπή. Εντάξει, έγινε. Σε φιλούμε. Καλή σου εβδομάδα με τα γλυκά σου λόγια στο λαό του ΠΑΟΚ. Τσαό. Μπορλάτα. Που λέει εκεί Σπεράτζα. Όχι, στο ποιος το λέγε. Τι λέγανε μωρέ τώρα κόλλησε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αν μας περίμενε μηδέν, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Ο Τάσος Ολυμπιακός. Νάτος ο λαός του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι. Ο λαός του Ολυμπιακού που αντιστέκεται. Χαιρετισμούς στον Πασχάλη, του αδερφού. Αδερφός ο Πασχάλης, βέβαια. Αδερφός. Έτσι, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Αδερφός με άλφα. Έτσι. Και σε βλέπει, εδώ θα σε συμπαθεί λίγο. Αυτή την Κυριακή σε συμπαθεί λίγο παραπάνω, είναι η αλήθεια. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είναι πολύ συμπαθητική ομάδα. Σε τι λέει ο κόσμος. Έτσι. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Έχουμε τον περισσότερο λαό στην Ελλάδα. Άρα σημαίνει ότι έχει τις περισσότερες συμπάθειες. Στατιστικά ναι, έτσι πάει, όντως. Επίσης την Κυριακή θα ρίξω 3 γκολ και θα φύγω. 3, καλώ τα παιδιά, 3-0 δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι τόσο κολοφαρδία που έχει ο Πάγο, που βάζει γκολ από το πουθενά. Τώρα το Θεό στα μένα είναι αυτό. Και τώρα τελειώσαμε, κύριε. Λες, ο Ολυμπιακός εδώ θα. Κοιμάται ο Θεό, βάζει γκολ τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα έρθει. Το βάλα και εγώ αυτό, πιο του ΠΑΟΚ. Ειδικά το δεύτερο όπως στρώθηκε να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Όμορφα είναι. Το είδες. Το είδα, το είδα. Το κουτσό έβλεπα. Εντάξει, τι να κάνω. Ναι, γελάρι μπάλα και τον έρχεται το λουκούμι στο κεφάλι. Αλλά αυτά λες την Κυριακή δεν περνάνε. Τελειώσαμε, κύριε. Όχι, τώρα θα σφίξουν τα πράγματα. Και ξαναπάει για πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Πρωτάθλημα είναι λίγο δύσκολο. Δύσκολο. Άρα λες θα το δώσει την Κυριακή, κερδάει τον ΠΑΟΚ και δίνει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Γιατί να πούμε. Μάλιστα. Okay. Στην ΑΕΚ είμαστε και γειτονιά στο φινάλε. Έτσι τώρα εκεί λεκανοπέδι αυτό, μια πόρτα χτυπάς εδώ, τελειώσει ζάχαρη πάνω το πάνω. Τι κάνουμε, ξέρεις τώρα με Λυσανίδης Μαρινάκης. Τι δες, τελειώσανε κύριοι. Μάλιστα, να είσαι καλά, σε φιλούμε. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Και καλή σωρά ακούστη. Το ξεχνάμε αυτό. Ξέρω κάποιος από εδώ τους ακροατές μας είναι στέιπς. Ξεκινάμε δυναμικά κυρίες και κύριοι, με φυτίλια, με φυτίλια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Από ΟΑΣ, το ΟΑΣ, τα ΟΑΣΤΙΑ δρομολόγια. Καλώς τα ΟΑΣΤΙΑ δρομολόγια. Να το πιστεύω, της Ιωνίας. Το προηγούμενο. Ναι. Να ασχολείται με την κατηγορία του. Οχοχοχοχοχο, αρχίσαμε. Η δικιά μας η κατηγορία είναι πιο ανώτερη από τη δικιά του. Ας κοιτάξει δικιά του η κατηγορία που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική και μετά τα βλέπουμε τα άλλα. Β' είναι. Όσο για τον προηγούμενο, ναι. Αν είναι τόσο σίγουρος για την ομάδα του, ας το βάλει ένα στοιχηματάκι να δούμε. Ποιο θα κερδίσει την Κυριακή. Μπορεί και να το βάλει, δεν ξέρεις. Έχει βγάλει λεφτά. Αυτό βάλει. Αν είναι τόσο μάκας και τόσο σίγουρος, ας το βάλει. Μάλιστα. Εγώ πάντως, αν θέλει να πάρει λεφτά το φιλαράκι, το φιλαράκι, ας το βάλει 3-0 υπέρ του ΠΑΟΚ για να πάρει λεφτά. 3-0 σου βάζω. Τέτσι, λέω και τώρα και είναι και γραμμένη εκπομπή. Η εκπομπή γράφεται, ανεβαίνει και σε επανάληψη και την έχουμε και στα ίντερνετια. Είναι 6 και 18. 20 του Φλεβάρι, έχει γραφτεί λοιπόν. 3-0 αγαπητέ μου, πάω από Ολυμπιακός. Και όσοι θέλουν να το παίξουν να πάρουν λεφτά, 3-0 έτσι, είναι. Καλώς τα παιδιά, 3-0 που έλεγε και ο. Εννοείται. Σε χαιρετώ. Να σε καλά, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Γεια σου, αγαπητέ. Καλά, τώρα τι να λέμε. Ό,τι και να πούμε για. Και για το τι προηγήθηκε, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα όπου δεσπόζει φυσικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Όπως κάπως έτσι θα κινηθεί το κλίμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οσμίζομαι τουλάχιστον. Στην ατμόσφαιρα και στον αγέρα, ένθεν και ένθεν που θα έλεγε και ο Κακαλός από τη Ελλάδα στα παιδιά. Ότι ναι, μα είναι από τη μία είναι οι φίλοι του Πάκου, το περιμέναν μόνο εσύ, αλλά και είναι και των αντιπάλων. Ομάδα που θέλουν να κάνουν την καζούρα τους, να πικάρουν. Να. Θα έχουμε ωραίο σουσού, ωραίες ατάκες, ωραίες κοντρίτσες, αντιπαραθέσεις, ευχές, κατάρες. Όλα αυτά που βιώνουμε στο όμορφό μας αθλητικό ραδιοφωνάκι. Τουλάχιστον εμείς 6 με 8 θα έχουμε πανηγύρι. Καλά, και όχι μόνο μέσα από τα αθλητικά δρόμενα και πεπεραγμένα. Φυσικά σήμερα δεν θα είμαι μόνος, θα έχω παρεούλα. Είναι στον δρόμο, είναι καθοδόν. Διότι αν είπαμε ότι θα είναι σαν Δευτέρα, θα πρέπει να έχουμε το δίδυμο ή και το τρίδυμο, το four cars, πώς τα λένε αυτά οι τέτοιοι υποδρομιακοί τη επιτυχία ή και τη
τη αποτυχία ενίοτε. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Το τηλεφωνάκι μα. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και φυσικά λόγω επειδή στα ίντερνετ και στα Facebook και σε όλα αυτά. Θα πιάσουμε αγωνιστική μετά τις 6.30. Είδαμε, την παρακολουθήσαμε, τις επιβεβαιώσεις. Έχω βγάλει εγώ εδώ αποτελέσματα, το σκορ πάλι. Ξεκινάω με το σταλεγακισμό. Σας τα έλεγα την Παρασκευή. Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει 0-2-0-2. Τι να λέμε τώρα, ρε Σιγκούρου, γκούρου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε Μπάρνα. Καλώς τον, καλώς τον. Καλημέρα, καλώς σε ακουστεί. Τι κάνουμε, ο, για σένα, θα νηστε, πες μου ότι θα νηστέψεις. Ναι. Ναι. Ναι, φίλε. Κάτσε, θα νηστέψεις από τι, από λουκάνικο, από τι. Από κρέας. Το, δεν το πιστεύω, αλήθεια. Μόνο ψάρι, μόνο ψάρι. Α, να καθαρίσει ο οργανισμός. Εντάξει, παραδέχομαι. Σου σφίγγω το χέρι. Ξενέρω από χθες όμως, ρε φίλε. Ξενέρω με γιατί. Δεν θα φας κρέα. Ήπιαμε τα κρασά μας, τα τσίπουρά μας. Τα ωραία μας, ναι. Τα μάτια δεν ανοίγουν, έξω βρέχει, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Άστε να πάνε, ναι. Τι τριήμερο, το κάνουμε τετραήμερο, πενταήμερο, πάνε να κάνεις. Έλα βρε, βέλα βρε, τώρα με μας, κλείσε μας το ράδιο. Τι έγινε, τα λεπέ, είναι λίγο. Αχ, τρελάθηκε ακόμα. Πού είναι η Έλενα. Ποιος, η Έλενα. Τριήμερα, τη στείλαμε να κάνει τριήμερα. Από εβδομάδα. Ποιος θα έχεις σήμερα. Θα έχω δίδυμο δυνατό. Τσούτσουρα, βουλιούκα, βουλιούκα, τσούτσουρα. Καλά, θα μιλήσουμε μετά. Όχι, απογοητεύτηκε. Απογοητεύτηκε αυτό τώρα. Από... Να δώσω πρόγνωση για το Μάση Κυριακή. Δώσε από τώρα, αφού ξεκινήσαμε, μπήκαμε σε προεόρτιο κλίμα. Δώσε το από τώρα. Το λιγότερο 3, το περισσότερο 4-0. 3 ως 4-0, μάλιστα. Έτσι, με πολύ ψύχρεμη και συνετή προσέγγιση να. Με κομμένε τι μηχανέ. Έτσι, με συντήρηση δυνάμεων. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Έγινε φιλιά, φιλιά, φιλιά. Μάλιστα. Μ' αρέσει αυτή η ψυχραιμία των φίλων. Του ΠΑΟΚ είναι ακόμα νωρίς. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι και σήμερα βγαίνουν και τα εισιτήρια. Πρέπει να κυκλοφορούν λόγω επειδή υπήρχε η χθεσινή αργία. Οπότε, μάλλον μπορεί και από τώρα σιγά σιγά να αρχίσει να στείνεται κόσμο στις ουρές του γηπέδου της Τούμπας. Πάει για sold out. Προφανώς μπορεί και σε μια ημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάβη. Καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, καταρχήν έχει κάνει μια ερώτηση που δεν υπήρχε λόγο. Ρωτά τον Πασχάλη αν πέταξε αετό. Ναι, το είπε, το πετάω όλο τον χρόνο. Όμως... Όχι, ρε φίλε. Τι? Δεν είναι αυτό. Τιό. Ο αετό του Πασχάλη πέφτει συνέχεια. Όχι, να του. Σε έδωσε τώρα πάσα. Μάλιστα. Ναι. Πόσε ασκήσει θάρρου έκανε ο Ολυμπιακό από την Τούμπα για να βγει ξανά. Τι εννοεί ασκήσει θάρρου. Είχε χαθεί μια δεκαριά μέρε. Πρέπει να κάνει ασκήσει θάρρου. Για να ξαναβγεί μετά τις απανωτές φάπες. Εντάξει, θα βγει και θα βγει ένα μεγάλο Amber Alert. Μάλιστα. Θα βγει και ένα μεγάλο Amber Alert μετά, θα το χάσουμε. Να βγαίνει, δεν πειράζει. Μας λείπει το είδος. Τάσος Ολυμπιακός, μόνο εδώ, μόνο στο λόγο επειδή. Μόνο εδώ, μας λείπει το είδος. Φωνεί σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ ήθελα ένα δεινόσαυρο και ένα γάβρο, έτσι. Ναι. Να έχω πάντοτε κοντά. Αλλά λείπουνε. Αυτό το είδος δεν ευδοκίμησε εδώ στην πόλη. Στη Θεσσαλονίκη. Μη παίρνει Κιόρκο. Ναι. Μη παίρνει Κιόρκο. Για να κάνει μια γύρα να δει. Πόσο... Έχει δει δεινόσαυρους. Ολυμπιακοί. Έχει πάρα πολλούς. Ολυμπιακούς. Πάρα πολλούς Ολυμπιακούς. Σε κάθε καφενείο. Θα σου το πάρω ποσοστία. Θα πας σε κάθε καφενείο που πηγαίνεις. Έχει μέσα έναν. 2 με 3 Ολυμπιακούς. 2-3 θα το παίξουμε, ας πούμε. Όχι, ρε. Έχει πάντα, πάντα. Σε τι καφενεία πας εσύ. Και πού έχεις μπλέξει, πάντα. Και δυτικά καφενεία πού τώρα. Και δυτικά καφενεία. Έτσι, τα ξέρετε όλοι, αλλά τα λέτε. Δεν τα λέτε. Εγώ εδώ στην Τούμπα, ας πούμε, που τα έχω γυρίσει όλα τα καφενεία. Ναι. Δεν μου έτυχε τέτοιο. Τέτοιο είδος δεν μπόρεσα να βρω. Μάλιστα. Εκτός αν είναι χαμελέοντα. Μπορεί και να μην φανεί. Εντάξει, τώρα στην Τούμπα τρελός. Γράψουμε τέτοια. Τι λέει, κατά τα άλλα καλά, όλα κομπλέ. Κατά τα άλλα πήγαμε στην πόλη του Βεργιώτη. Ναι, ο, μάλιστα, ωραία. Γυρίσαμε άρρωστοι του θανατά. Δουλεύουμε εμπείρετοι. Ωραία. Τι, πώς άρρωστησες πες... Από τα τέτοια, από τα τσίπουρα. Φίλε, ναι, από τα τσίπουρα, εντάξει, ήπιαμε. Ναι, μερικά. Ναι, ναι, κάτι ξέρω. Τέλος πάντων. Και εγώ μοιάζω, απορώ πως και εγώ μοιάζω ή από αργίες και ταξία και τέτοια μοιάζω ή άρρωστος γύρω. Αλλά πώς τα κατάφερα αυτή τη φορά. Εντάξει, θαύμα, θαύμα. Και είμαι κανονικά. Να σε καλά, σε φιλούμε. Να μην ξεχάσω, πότε τι θα γίνει με εκείνη την κροτίδα. Ποια κροτίδα. Πού έπεσε στον επόφη, τι θα γίνει, πότε θα εκδικαστεί η υπόθεση. Φαντάζομαι μέχρι το τέλος του αιώνα μπορεί. Σε κάποια στιγμή. Εντάξει, να είναι σαν τις δίκες. Καλή συνέχεια, Μπαμπή. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας περίμενε.
Έλα, παιδί μου. Έλα, αγόρι μου. Έλα, κορίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ θέλω να τιμήσουμε τη θύρα 7. Ναι, δηλαδή. Να τη βρίξουμε 7, να ησυχάσουμε. Α, έτσι το πας. Το πας σημειολογικά δηλαδή, μάλιστα. Ναι, γιατί βαρέθηκε αυτό το 6-0 στις αίρες. Μας έχει στοιχειώσει. Κάθε μέρα το φέρνεις αυτό το αποτέλεσμα. Έχεις και χάσει κάτι κηδείες εδώ, κάτι 0, κάτι 4 αίρες, κάτι τέτοια. Εντάξει. Έλα, φρέσκα κούλουρια. Έτσι, έτσι. Πέρυσι τι έκανε, πάκο Ολυμπιακός, πόσο ήρθε πέρυσι. Δεν το θυμάμαι καν. Χ. Το Βεργάτο θα ρωτήσεις. Ποιον. Το Βεργάτο. Δεν ξέρω. Είναι ο Σταύρος Πετρακόπουλος του ΠΑΟΚ, ξέρει όλα τα αποτελέσματα. Έτσι. Θα πας γηπεδάκι, φαντάζομαι πως ναι. Όχι, δεν πάω. Α, δεν πας, έτσι. Καλύτερα. Δεν είναι τα χημικά, έχω αναπνευστικό. Αχ, ναι. Δυστυχώς, κάνε τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή να θες να πας ένα γηπεδάκι να μην μπορείς λόγω επειδή. Ότι σίγουρα θα πέσει και κάτι, θα ρίξουν αυτό τα κλασικά. Θα πέσει. Ωραίο ποδόσφαιρο. Θέλω να τιμήσουμε τη. Έτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Και για τον κόσμο που ενδιαφέρεται, αν και είναι νωρίς για να ξέρει εμείς την ιδέα τώρα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει ότι στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων σήμερα Τρίτη 20 Δευτέρου του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Super League Σουρωτή, που θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή στις 7.30 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της paokfc.gr, μέσω των καταστημάτων Γερμανός και της ιστοσελίδας ticketmaster.gr. Και επίσης και η διάθεση των εισιτηρίων από τα εκδοτήρια του γηπέδου της Τούμπας θα ξεκινήσει την Τετάρτη και όχι την Τρίτη σήμερα. Καλά κάνω και τα αναφέρω για να μην μπερδευτεί. 21 Δευτέρου, να μην πάει ο κόσμος να στηθεί σήμερα και τον πάρουμε στο λαιμό μας και μας βρίζει. Αύριο λοιπόν το πρωί στις 9. Από σήμερα μπορείτε ηλεκτρονικά να αγοράσετε τα εισιτηριάκια σας όσοι έχετε καρτούλες και ιστορίες. Τιμές 40, 30, 25, 15. Αλλά μωρέ, ξέρω, 15 ευρώ απάντηση και τους μαντράχαλους να... Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Α, δεν καταλαβαίνετε. 2-31-0-2-87-3-8. Τηλέφωνο επικοινωνίας, FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Είπαμε 1,24 ευρώ η χρέωση, λόγω επειδή στα Facebook, στα ίντερνετ μας, και εκεί μας βρίσκεται στη Σαρακοστή. Μπαίνουμε σε διαδικασία εξαγνισμού. Δεν το αντιλαμβάνομαι βέβαια αυτό, τουλάχιστον με το κλίμα. Καθόλου εξαγνισμός αυτήν την εβδομάδα. Θα είναι τεταμένο, θα είναι έντονο, θα υπάρχουν πάθη. Αλλά εμείς οφείλουμε εδώ να παραστούμε και να συμπαρασταθούμε και όλο τον κόσμο, ο οποίος θα προβεί σε νηστεία 40 μέρες τώρα. Κάποιοι είναι, κάποιοι το κάνουν. Καλό είναι, καλό είναι. Όλα αυτά γίνανε, αυτά καλό είναι να γίνονται. Είναι μελετημένα, πέρα από το θρησκευτικό και θεολογικό χαρακτήρα, έχει να κάνει και με το... με το ανθρωπολογικό. Έχει να κάνει με θέμα, με θέματα υγείας. Έχει να κάνει ότι πρέπει λίγο έτσι να αποφορτιστούμε τον οργανισμό μας με τις τοξίνες, με τα λίπη, με. Μια χαρά μπορείς να το τηρείς και 40 μέρες. Εντάξει, το λέω εγώ που δεν έχω νηστέψει ούτε μια μέρα στη ζωή μου. Εντάξει, και χθες δηλαδή. Αυτό το αστείο της υπόθεσης, καθαρά Δευτέρα σε λέει. Α, εκεί ναι, θα φάμε τα ραμάλα γάνα. Πας και πλακώνεις όχι τα όστρακα, όχι τις γαρίδες, όχι τα καλαμαράκια, όχι τις ψαρούκ. Δηλαδή κάνεις πολύ καλύτερη ζωάρα την καθαρά Δευτέρα από ότι τις υπόλοιπες τρως πολύ πολύ καλύτερα και πιο έτσι εκλεπτισμένα. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, νηστεία είναι αυτό. Η διατροφή όσο νηστεύουν, τι περιλαμβάνει και τι δεν περιλαμβάνει. Απαγορεύει δηλαδή το κρέας, το ψάρι, τα γαλακτοκομικά, το λάδι και το κρασί. Τι λες να τρώμε χωρίς το λάδι 40 μέρες. Μόνο λέει τα, έτσι είναι η αυστηρή η Σαρακοστιανή τουλάχιστον νηστεία. Μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές επιτρέπονται το λάδι και το κρασί. Εκτός φυσικά από το Μεγάλο Σάββατο. Ου, το Μεγάλο Σάββατο ιδίως είναι που ξεκινάνε όλοι να ψήνουν. Η Ανάσταση έχει έρθει από τις 12 η ώρα, λες τελείως, το φάγαμε, το βοήδι, άντε ξεκινάμε. Στις 25 Μαρτίου και την Κυριακή του Βαΐων, όσοι νηστεύουν τρώνε ψάρι. Τρώνε ψάρι και δι τρώνε τον περιβόητο μπακαλιάρο. Το έχουμε εξηγήσει και όλο αυτό, λόγω επειδή τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχε μέσω
αποθήκευσης, οπότε κατέφευγες στον ατρός ένα παστό ψάρι όπως ο μπακαλιάρος, το διατηρούσες για να το φας την σαρακοστή, επειδή το επέτρεπε η εκκλησία. Και χθες έφαγε πολύ κόσμος μπακαλιάρος, το κάναμε μια μικρή 25η. Καλά κουράγια και καλή δύναμη πνευματική σε όσους εισέλθουν σε αυτήν τη διαδικασία της νηστείως. Το λόγο επειδή θα τους συντροφέρει. Το λόγο επειδή το οποίο θα πάει να κάνει την πρώτη του διαφημιστική ανάπαυλα, καθώς προσεγγίσαμε τις 6.30. Και θα εισέλθουμε σε αγωνιστικότατη δραστηριότητα με το τι έγινε την αγωνιστική που μας πέρασε, το τριημεράκι μας τουλάχιστον στα ποδόσφαιρα, αλλά και φυσικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι η διάθεση του κόσμου είναι περισσότερο να μιλήσει για αυτό που έρχεται, για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα έχουμε όλη τη βδομάδα, έχουμε 4 μέρες. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. Καλημερίζουμε και την ανυπόμονη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, πάρουμε τον Τάσο. Καλώς τον Τάσο ξανά. Για την νηστεία που έλεγες. Ναι. Ποιος νηστεύει σήμερα, ρε Μπάρμα. Κάποιοι το τηρούνε, το κάνουνε. Ούτε ένα ξέρω, ρε φίλε. Καλά κι εγώ, αλλά τέλος πάντων. Ούτε ένα, ρε φίλε, ούτε ένα. Ας έρθει εδώ να το βραβεύσουμε. Ναι, δηλαδή. Αυτά. Θα έπρεπε όμως, θα έπρεπε να μας φύγει. Θα έπρεπε βασικά η αποτοξίνωση. Αποτοξίνωση, το κυριότερο. Αλλά πού αυτά. Χθες τρώγαμε τις ψαρούκλες εκεί. Σήμερα πάλι στις μπριτζόλες θα τη γυρίσουμε. Νηστίσιμες. Έτσι, νηστίσιμες κανονικά. Βασικά οι παπάδες τα βαφτίζουν, ξενιστήσιμα. Ναι, όντως συμβαίνει αυτό. Άμα δεις, ας πούμε, τι κατοικιλίες που έχουν. Ναι. Τώρα δεν μπορεί να την κάνει από ψωμί γυαλιά, την κοιλιά. Πού να γίνει, δεν γίνεται. Ναι, όντως και εγώ έχω αυτή την περιέργεια. Πώς γίνονται έτσι. Αυτό είναι και ωραίο στη χάκη. Ναι. Κάνει την κοιλιά με ψωμί κοιλιά. Με ψωμί κοιλιά δεν γίνεται κοιλιά. Έτσι. Πόπο μαζί έχουμε γράψει τεράστια επιτυχία. Γεια σου, Τάσο μου, Ολυμπιακέ μου. Φιλιά, τσάω. Με ψωμί κοιλιά δεν γίνεται κοιλιά. Λέμε, κυρίες και κύριοι. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Ευθύμη από τα μακρινά, από τις μακρινές Φλόριντες, στα Μαϊάμια. Τι να πούμε, λέει, και εμείς που απλά δουλέψαμε. Αλλά κάναμε, λέει, όχι απλά δουλέψαμε, αλλά κάναμε και μια μισή ώρα υπερορία χθες. Στα εξωτερικά δεν έχουν καθαρά Δευτέρα. Το υπεχοδέλι της Φλόριντα μου μέσα να πούμε. Καλημέρα στην παρέα και καλή Σαρακοστή. Καλημέρα σε όλους. Όσοι έτσι είναι λίγο αποδιοργανωμένοι, ίσως και από τις εορτές και από τις καλοπεράσεις, για τους γονείς κυρίως, σήμερα υπάρχει απεργία στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. 24η απεργία, ή τι σημαίνει ότι η παιδική σταθμή στους 38 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι κλειστή στο πλαίσιο της κινητοποίησης των δημάρχων και των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς αντιδρούν σε νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Παιδείας για την υποχρεωτική ένταξη των παιδιών ηλικίας 4 ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Το μέτρο αυτό, όπως αναφέρουν, θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία 1.600 δημοτικών δομών και οδηγεί στην ανεργία χιλιάδες συμβασιούχους και εργαζομένους. Άρα, εντάξει, τα πιτσιρικάκια ούτε σήμερα θα πάνε στο σχολείο. Για τους γονείς είναι αυτό τώρα πλήγμα. Τέλος πάνω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εγώ, επειδή δεν ασχολούμαι άλλες σε ομάδες. Καμία περίπτωση, το επιβεβαιώνω. Θέλω να πω σε όλους αυτούς τους μάγκες με τα μπούκουλα που βγήκαν. Ναι. Τη Δευτέρα αυτοί όλοι θα είναι εξαφανισμένοι. Ξέρεις, αυτοί όταν κάνουν πουλκουμέ εξαφανίζονται. Θα είναι εδώ όλοι, στο λόγο επειδή δεν εξαφανίζεται κανείς. Βρε, θα εξαφανιστούν όλοι, αλλά... βρε, σε λέω. Άκου να σου πω. Όταν ίσα, όταν χάνει. Εγώ θα σου πω. Ναι, άντε, παίζουμε. Παίζουμε εσύ, άντε, να σου πω κι εγώ. Όταν χάνει ο ΠΑΟΚ ίσα, τότε είναι που παίρνουν φωτιά οι γράμμες και τα ραδιόφωνα και έχει δουλίτσα. Αφού υπάρχει κόσμος που υποτίθεται ότι είναι ΠΑΟΞΙΣ, που παρακαλάει να χάνει ο ΠΑΟΚ για να έχει ζουζού. Και εγώ εσάς σκέφτομαι με τα ραδιόφωνα, γι' αυτό όχι τίποτα άλλο. Πονόψυχος, είσαι μεγαλόψυχος για να γίνει εδώ. Έτσι, τίποτα. Ένα τηλέφωνο παίρνεις, κάνουμε εδώ, σε φταί. Μισή ώρα κυλάει έτσι αέρας. Ναι, ρε φίλε. Να είσαι καλά, τσάω. Κατά τα άλλα, στην όμορφη μας Θεσσαλονίκη σήμερα θα έχουμε συννεφιά. Καλά μας το πήγε το τριμεράκι, νομίζω, στα πέριξ του νομού. Εντάξει, χθες είχε λίγο συννεφιά και εκεί καμιά ψυχάλα. 7 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, μέχρι και 9 θα φτάσουμε, με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Συννεφιασμένος ο καιρός το απόγευμα, σε αυτά τα αμουντά χειμωνοτοφλεβαριανά σκηνικά θα κατευθυνθούμε. Βέβαια, επίσης, κάτι που μου έκανε χθεσινή εντύπωση είναι ότι δεν πέτυχε.
τάξε ο κόσμος χαρταετό. Λίγο έτσι με τη συννεφιά, λίγο με το άλλο. Τα πήραν όλοι οι γονείς τα παιδιά και τα κλείσαν στις ταβέρνες. Ταβέρνες αναστενάξανε, παντού γεμάτες, δεν έβρισκες πουθενά να κάτσεις. Sold out κανονικά. Δεν υπήρχε σπιθαμή γης για να βάλεις, να τοποθετήσεις το κορμάκι σου σε μια καρεκλίτσα. Έξω, χαρταετό, κανένας. Έλα βρε παιδάκι τώρα, παίξε κανένα PlayStation και άσε μας εδώ να πάμε να χτυπήσουμε να πούμε το καλαμαράκι μας και το έτσι μας και το αυτό μας. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Ηρακλειδέα από το Ρόντο. Μας λέει Δευτέρα χωρίς αθλητικά ραδιόφωνα μετά από αγωνιστική είναι χρονικό παράδοξο. Νομίζω ότι είναι Δευτέρα σήμερα. Όντως είναι. Μα είναι ούτως ή άλλως πάμε περισσότερες στις δουλειές. Θα είναι σαν να είναι Τρίτη, αλλά θα είναι Δευτέρα στην πραγματικότητα. Βέβαια, όντως, αν δεν είναι Δευτέρα να σχολιάσει το τι συνέβη το Σαββατοκυριακό, μετά την Τρίτη έχει περάσει. Ήδη έχουμε μπει σε κατάσταση αναμονής, σε κατάσταση προσμονής για την επόμενη αγωνιστική, για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και για το ότι η αγωνιστική που μας πέρασε ήταν πάρα πολύ φυσιολογική. Δεν είχαμε κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα να συζητήσουμε. Δεν είχαμε καμιά έτσι διαιτητική τέτοια αυτά εδώ. Όχι να η γραμμή έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Τα γνωστά, τα καταλαβαίνετε. Προχώρησαν όλοι οι πρωτοπόροι με νίκες. Άρα είναι ως μη γενόμενη λογίζεται η αγωνιστικούλα μας. Την οποία εμείς βέβαια αναλύσαμε από την Παρασκευή και δώσαμε κάποια σημεία και ακριβή σκοράκια, 2-3 πάντα κάθε αγωνιστική, αλλά πρέπει να τα αλλιεύσετε. Συνήθως στον ΠΑΟΚ πιάνω για κάποιο λόγο. Βρίσκω ακριβές σκορ. Νωρίς λοιπόν το μεσημέρι του Σαββάτου, η Κέρκυρα στο ντέρμπι των Ουραγών επικράτησε με 2-0 του Απόλλων Σμύρνης και μετά από πάρα πολύ καιρό βρέθηκε πιο πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Και χαντάκωσε τον Απόλλων Σμύρνης που φαίνεται να μένει από καύσιμα και δυνάμεις. 1-0 το δώσαμε, 2-0 ήρθε, κοντά ήμασταν στην πρόβλεψή μας. Το διαβάσαμε. Η ωραία μου η πρόβλεψη και η βόμβα και η πονηράδα ήταν για το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο Αθηνών. Και τα λέγαμε κιόλας δύο ομάδες με πάρα πολύ καλές άμυνες, σφιχτές. Αλλά έλεγα εγώ τώρα εδώ θα γίνει κανένα μελέ, κανένα αυτό, κάτι θα σας σπάσει και θα δούμε και ματσάρα. 2-2 το έδωσα αποτέλεσμα, φυσικά δεν ήρθε κάτι τέτοιο. Κέρδισε και πέρασε νικηφόρα από την δύσκολη έδρα του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Ατρόμητος Αθηνών, με 0-1 το απόγευμα του Σαββάτου. Εύκολα και ο ΠΑΟΚ επικράτησε τις Λαμίας χωρίς να γίνει τελικά τίποτα από όσα κάποιοι ενδεχομένως να διοχέτευσαν ως φόβο, με παρουσία οπαδών, με προβοκάτσιες, με αυτά να σας περιμένουμε, σας κάνουμε. 0-2 εύκολα στην Λαμία με τα δύο τέρματα να επιτυχάνονται στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του ΠΑΟΚ που ανέβασε στροφές. Το πρώτο ήταν λίγο εντάξει, μια φλιαρία τρόπον τεινά. 0-2 ακριβές σκορ το έδωσε το λόγο επειδή θα σέβεστε. Γιατί είμαι η κυρίαρχη των προβλέψεων. Το μεσημέρι της Κυριακής. Τέρματα Πέλκας και Μαουρίτσιο στο 56 και στο 61. Το μεσημέρι της Κυριακής ο Πλατανιάς υποδέχτηκε τον Μπας Γιάννενα. Το δώσαμε 0-1, ήρθε 0-3 ακόμη πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά είχαμε προβλέψει την νίκη των υπηρετών μέσα στην καταδικασμένη μας πλέον Κρήτη να δει την ομάδα του Πλατανιά να υποβιβάζεται και ο Όφη και αυτός κόμψη κόμψα αν το θα ανέβει στην πρώτη εθνική. Λεβαδιακός Πανετολικός. Το δώσαμε 0-0, μας ήρθε 1-2. Νίκη βαθιά ανάσα για την ομάδα του Πανετολικού. ΑΕΚ Ξάνθη. Το δώσαμε 2-0, μας ήρθε 4-0 και με τα 4 τέρματα να επιτυχάνονται στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά το φυσικά το γεγονός και το χαρακτηριστικό όλης αγωνιστικής ουσιαστικά ήταν το hat-trick του Βράνιες. Για πρώτη φορά νομίζω στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος κεντρικός αμυντικός πέτυχε hat-trick. Είχαμε ακούσει για μια περίπτωση, δεν θυμάμαι το όνομα, ενός ποδοσφαιριστή κάπου αγωνιζόταν το 1968 και είχε πετύχει αμυντικός 3 τέρματα, νομίζω στον εθνικό έπαιζε. Αλλά λύσει εκείνο το παιχνίδι και αγωνιστεί ως αμυντικός μέσος. Εδώ ο Βράνιος προερχόμενος από το κέντρο της άμυνας κάρφωσε την παλίτσα 3 φορές τα δίχτυα της Ξάνθης. Με αυτό το μαλλί που έλεγε και ο Λάζαρος ο Χριστοδουλόπουλος.
Και δεν μόνο αυτό, θυμόμαστε ότι πριν κανένα μήνα ο Βράνιες ήταν η Πατμόν. Φωνάζανε όλοι στην ΑΕΚ, τίγρη, τίγρη, κρέμα του το δελτίο να πούμε και τέτοια. Γιατί είχε δηλώσει ότι ήθελε να αποχωρήσει, δεν είχε κατέβει σε μια προπόνηση για να πάρει μεταγραφή. Εν τέλει επέστρεψε πιο μάχημος και πιο δραστήριος από ποτέ. 4-0 εύκολα η ΑΕΚ στο ΟΑΚ επικράτησε της Ξάνθης. Και το βράδυ της Κυριακής ο Ολυμπιακός Πειραιώς, εδώ βλέπαμε ότι θα έρθει κάποια να μπουμπούλα κάτι αυτό, ότι θα ξαναστραβώσει το αποτέλεσμα. Βέβαια πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό όταν έχει αλλεπάλληλες απώλειες, αλλά δύσκολα, έστω και δύσκολα, επικράτησε με ένα 0 του Πανιωνίου. Εμείς το δώσαμε 0-0. Και φυσικά το δεύτερο ακριβές σκορ το οποίο προβλέψαμε ήταν η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στην Λάρισα με 1-0. Η Λάρισα, η κρατεά Λάρισα στο γήπεδό της, νομίζω ότι μόνο από τον Ολυμπιακό είχε ιτηθεί μέχρι τώρα. Και ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός ήταν κανένα χρόνο περίπου χωρίς νίκη στην επαρχία. Στην επαρχία, εμείς δεν λέμε, στην περιφέρεια. Και κατάφερε εν τέλει να περάσει η νικηφόρα με 1-0 με γκολ. Το βάλε τον γκολ του Παναθηναϊκού. Το έβλεπα κιόλας στο μάτς, που να μην το έβλεπα. Με γκολ του Λουντ. Στην βαθμολογία λίγα πράγματα έχουν αλλάξει ή σχεδόν τίποτα. Ο ΠΑΟΚ παραμένει μόνος πρώτος με 52 μετά από 22 αγωνιστικές ημέρες. Η ΑΕΚ δεύτερη θέση με 50 βαθμούς. Ολυμπιακός Πειραιώς τρίτος με 46, τέταρτος ο Ατρόμητος με 42. Στην πέμπτη θέση ο Πανιώνιος με 31, στην έκτη Ξάνθη με 29, έβδομος ο ΠΑΣ Γιάννενα με 28, όγδος ο Αστέρας Τρίπολης με 28, ένατος ο Παναθηναϊκός με 27, δέκατος ο Πανετολικός με 26, εντέκατος ο Λεβαδιακός με 25, δωδέκατη Βούλιαξη και άλλο η Λάρισα με 22, στη 13η η Λαμία με 20, 14η Κέρκυρα με 18 και στις δύο ζώνες που οδηγούν, στις δύο θέσεις που οδηγούν στην Football League, ο Απόλλωνος Μύρνης με 16 και ο Πλατανιάς με 10 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, αυτή για την οποία ξεκινήσαμε με το καλημέρα από τις 6 και 5 να συζητούμε, διότι φυσικά δεσπόζει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Το περιμέναμε, είναι η αλήθεια, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, λίγο διαφορετικότερο, με την έννοια ότι δεν περίμενα ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει απόσταση 6 βαθμών από τον Ολυμπιακό και ουσιαστικά ο Ολυμπιακός να φαίνεται πως αποχαιρετά, θα βάλω ένα μικρό ερωτηματικό, την υπόθεση τίτλο. Βέβαια αυτό περνάει μέσα από την Τούμπα, ίσως είναι η τελευταία του προσπάθεια, τελευταία προσπάθεια των Πειραιωτών να ξαναμπούν στο παιχνίδι, διότι με μια νίκη επί του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα τον πλησιάζει στους 3 βαθμούς. 7:30 το παιχνίδι στην Τούμπα την Κυριακή. Παρένθεση για να αντιληφθείτε πόσο ήπια και ανώδυνη ήταν αγωνιστική, δεν μάλωσε ο Μήνος με κανέναν παίχτη. Δεν είχε καμία αντιπαράθεση στην Αθλητική Κυριακή, πέρασε και αυτό ανώδυνα, γιατί κάθε Κυριακή σχεδόν είχαμε ένα ηχητικό απόσπασμα. Το Σάββατο ΠΑΣ Γιάννενα υποδέχεται τον Λεβαδιακό, ο Πανιώνιος στον Αστέρα Τρίπολης και ο Παναθηναϊκός παίζει με την Λαμία. Και την Κυριακή Ξάνθη Απόλλων Σμύρνης, Λάρισα Πλατανιάς, Πανετολικός Κέρκυρα, ΠΑΟΚ φυσικά Ολυμπιακός. Και την Δευτέρα στις 7:30, πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, Ατρόμητος Αθηνών ΑΕΚ. Έχουμε δηλαδή μάχη τετράδας, μάχη κορυφής, Κυριακή και Δευτέρα. Πάρα πολύ σπουδαία, ίσως να αρχίσει να ξεκαθαρίζει κάποιο τοπίο, λέω εγώ τώρα, με μια έτσι πιθανότητα αποτελεσμάτων. Θα φάνει όλο αυτό, θα έχουμε να το συζητήσουμε και τώρα και την επόμενη Δευτέρα, που θα είναι κανονική Δευτερούλα και όχι σαν σήμερα την Τρίτη, που μας έχει λίγο ανατρέψει την κατάσταση εδώ στα αθλητικά μας ραδιόφωνα, στην αθλητική μας πραγματικότητα. Αυτές τις αργές, είπαμε, αποσυντονίζουν το λαό. Αυτά με την πρώτη εθνική. Όσον αφορά την υπόθεση τίτλου, τώρα θα δώσω ένα σημειολογικό στοιχείο, μια παρατήρηση που έκανα τηλεοπτικού περιεχομένου, με την έννοια ότι δεν μπόρεσα να παρευρεθώ για να παρακολουθήσω τις μεγάλες αναμετρήσεις των καρναβαλιών αυτό το Σαββατοκυριακό. Αλλά βλέπαμε πως είσαι στην τηλεόραση και βλέπεις, κάνεις ζάπινγκ για να δεις τα παιχνίδια. Λεπτό προς λεπτό
η μάχη όλων των καρναβαλιών. Έβλεπα στην ΕΡΤ1 την Κυριακή το μεσημέρι, βλέπαμε ΕΡΤ1 Πάτρα και ΕΡΤ3 Ξάνθη. Καταρχήν, εντάξει, διακόπτουν το καρναβάλι της Ξάνθης στις 3 η ώρα για να μεταδώσουν το παιχνίδι του Δόξας Δράμας με του Πανσεραϊκού. Ας είπα, τα φάγαμε ένα 0, τραγωδία. Στην Ξάνθη και γιορτάζουν τον Ατάλο και στη Δράμα, άστα Δράμα η κατάσταση. Έχω την εντύπωση ότι εφέτο η Ξάνθη σαν να κέρδισε την Πάτρα. Διαπίστωσα μεγαλύτερο παλμό, μεγαλύτερη όρεξη. Στην Πάτρα ήταν λίγο πιο υποτονικά τα πράγματα, παρόλο το ότι, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές και οι ηθήνοντες, σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης κόσμου. Σύμφωνα πάντα και με την εικόνα που παρουσίασαν εκεί οι υποδομές, τα κτέλ, κάθε λέει 2 λεπτά έφευγε ένα κτέλ για την Αθήνα. Κόσμος, ουρές, εκδοτήρια, σαν να παίζει δηλαδή να πάω Ολυμπιακός κατά κάποιο τρόπο. Αλλά το κλίμα ήταν λίγο έτσι υποτονικό, ενώ στη Ξάνθη, Πυρσή, Καπνογόνα, Μπαλαέο, μόνο συνθήματα, καθαρά και παιδική ατμόσφαιρα, μεγαλύτερο πάθος, δεν ξέρω τώρα αν τιμωρηθεί το καρναβάλι, αλλά πύρος not a crime. Και ίσως αυτό είναι ένα ενδεικτικό το ότι εδώ στον Βόρα αλλάζει η κατάσταση. Μπορεί να, πήραμε την ΕΠΟ, γιατί την Ξάνθη την λογίζουμε ως δικό μας μέρος, Βόρεια Ελλάδα είναι. Πήραμε την ΕΠΟ του καρναβαλιού δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν συνδυάζεται το ότι ο Σαββίδης εκεί έχει πάρει τη ΣΕΚΑΜ. Όλα αυτά τα κάνουμε τώρα ένα συνδυαστικό, ένα αχταρμά. Ή τι σημαίνει ότι έδωσε την κατάκτηση του τροπαίου του καρναβαλιού στην πόλη της Ξάνθης. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε οι πρωταθλητές, κυρίες και κύριοι. Σε αυτόν τον τομέα κερδίσαμε την Πάτρα, σηκώσαμε κούπα ως Βοράς και πορευόμαστε. Τα ολίγα είχα να σχολιάσω. 2-31-0-287-3-8. Τηλέφωνο επικοινωνίας, η παρέα μου είναι κλειδωμένη κάτω. Έχουν κλείσει την εξώπορτα του κτηρίου του σταθμού. Μπράβο, ποιος εξυπνάκιας πάλι το έκανε. Και δεν μπορεί να ανεβεί και να προσεγγίσει το στούντιο. Με τέτοιες αντιξοότητες, κυρίες και κύριοι, παλεύουμε. Εδώ σε 107,4. Ποιος έκλεισε την πόρτα, ρε μεγάλε. Είναι δυνατόν. Πολεμάς το λαό του λόγο, επειδή αυτοί που θέλουν να μην έχουμε ακροματικότητες. Αλλά θα σας βρούμε, θα σας ψάξουμε. Δεν μπορώ, πουλάκια μου, να κατέβω να σας ανοίξω τώρα. Θα κατέβω μόλις βάλουμε το διαλυματάκι μας σε 5-6 λεπτάκια που θα φτάσουμε στις 7 η ώρα. Άκου, κύριε, λέει, κλείσανε την πόρτα. Ανοίχτε ρε τις πόρτες να μπει εδώ λαός πρωί-πρωί να τα πει. Να πει, σας τα έλεγα, να πει, ξέρω εγώ, να πούμε εντάξει. Πιάνουμε μια ψηλή λίγο και τη Football League. Μιας και αναφέραμε το παιχνίδι της Δόξας Δράμας με τον Πασεραϊκό. Μας καταδίκασε στα τάρταρα. Έχουμε φτάσει στην τελευταία θέση, αν εξαιρέσει φυσικά τον Αχαρναϊκό. Φούντο η κατάσταση. Και χάσαμε έργα τους δραμινίρε. Αν είναι δυνατόν να φύγει το λιτοπουλό. 17 και 18 Δευτέρου. Σπάρτη Όφη 0-3. Το Σάββατο Παναχαϊκή Γυμνιακός 0-1 στην βόμβα της αγωνιστικής. Ένα ανέλπιστο αποτέλεσμα. Και για τους Αιγινιακούς και για τους Παναχαϊκούς, αλλά φυσικά και για τους Αριανούς και τους Οφιτζίδες. Πράγμα το οποίο φυσικά το υποδέχτηκαν στο στρατόπεδο το κυτρινόμαυρο με περισσία χαρά. Η Παναχαϊκή που δείχνει να μην πατάει πολύ καλά τις τελευταίες αγωνιστικές, εδώ θα μου πεις έφερε 1-1 με τον Πασαραϊκό. Και τώρα και πάει και χάνει από τον Αιγινιακό. Άρης Θεσσαλονίκης χθες αναγέννησε Καρδίτσας πολύ εύκολα στο γήπεδο Χαριλάου. Προχθές, να είδατε, νομίζω ότι είναι Δευτέρα. 3-0 με τέρματα των Σόουζα, Πλατέλα και Μιλούνοβιτς. Καραϊσκάκης Απόλλων Λάρισας 2-0. Εργοτέλης Τρίκαλα 0-2. Δόξα Δράμας Πανσεραϊκός 3-1. Στο 1-0 εγώ τάψα. 1-0 έλεγα, ναι. Είδε σε μένα εκεί, στη συνείδηση του κόσμου, έτσι καθιερώθηκε. Βέρεια Πανηγιάλιος 3-1. Και Αχαρναϊκός φυσικά από τον πόντου 0-3 ανεφαγόνος. Ο Άρης παραμένει μόνος πρώτος και αήττητος στους 45 βαθμούς. Αποκλείεται να επαναλάβει το εντός εισαγωγικών επίτευγμα του Ηρακλή τότε, εκείνα τα παλιά τα χρόνια που είχε υποβαστεί το 81-82 και είχε ανέβει, είχε περάσει τρένο την κατηγορία ανέπαφα και ανώδυνα και αήττητα. Στη δεύτερη θέση Όφη με 39 βαθμούς. Στην τρίτη Παναχαϊκή με 37, τι σημαίνει 8 βαθμοί διαφορά του Άρη με την Παναχαϊκή. Ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την θέση του
ο Άρης όσον αφορά την υπόθεση της ανόδου. Και όπως τα λέγαμε και εδώ από το λόγο, επειδή δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα, για μένα είναι σχεδόν με το 1-1,5 πόδι στην Super League. Τα Τρίκαλα στους 30, Δόξα Δράμας 27, Κισαμικός 27, Καραϊσκάκης 25, όπως και η Σπάρτη και ο Απόλλων Λάρισας, Εγινιακός, Απόλλων Πόντου 22, Καρδίτσα 21 και ζώνη του υποβιβασμού που αρχίζουν και έχουν σφίξει πάρα πολύ τα πράγματα και δυσκολεύουν. Εργοτέλης 16, Βέρεια 14, Καλυθέα 13, Πανεγιάλος 13 και Πανσεραϊκός 13. Έχουμε δηλαδή από την αναγέννηση Καρδίτσας 8 βαθμούς, πέσαμε. Τελειώσανε κύριοι οι εποχές αυτές. Ε ναι, πού να, αφού δεν μπορούμε να πάρουμε να στεριώσουμε ένα αποτέλεσμα. Οπότε μάλλον πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Bye bye τον αγαπημένο Πανσεραϊκό. Του χρόνου θα τον βλέπουμε στην Football League 2. Τι να κάνεις, αυτά έχει η ζωή. Στην Γάμα Εθνική τα σοκ για τον Ηρακλή το Σάββατο από τον Μακεδονικό με 1-0 στην Ευκαρπία. Ένα αποτέλεσμα που έφερε και αλλαγές προπονητικές. Παρελθόν αποτελεί ο Σάκης Αναστασιάδης από τον πάγκο της ομάδος. Μια απόφαση που λίγο έτσι προξένησε αντιδράσεις, ίσως λίγο ξύνησε στους φίλους της ομάδας του Ηρακλή, διότι ο Σάκης Αναστασιάδης βρέθηκε στο τιμόνι της ομάδας άρων-άρων και απρόπτα, με την έννοια να ετοιμάσει έναν Ηρακλή. Πέμπτη μαζευτήκαν οι ποδοσφαιριστές. Κυριακή η ομάδα αγωνίστηκε, το θυμούνται όλοι. Ανέλπιστα κατά κάποιο τρόπο ο Ηρακλής βρέθηκε τόσο ψηλά και τόσο συντονισμένα αγωνιστικά. Παρ' όλα αυτά, το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα ίσως για κάποιους σημαίνει ότι πρέπει η ομάδα να υποστεί ένα ηλεκτροσοκ, ή τι σημαίνει ότι, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, επέφερε την αλλαγή του τεχνικού της ομάδας του Γυραιού. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς... Είμαι ο Γιώργος από Τούμπα. Έλα ρε Γιώργο από Τούμπα. Άντε να πιστώ άλλο να ανεβεί ο Άρης στην πρώτη εθνική, να ρίχνουμε και στον Άρη κανένα τρίμπαλο. Α, μάλιστα. Σε ποιον να το πω, αυτό στο Μπασχάλι, στον Μπασχάλι. Ναι, μάλιστα. Στο Μπασχάλι. Θα το πω, καλά του χρόνου τι έχει να σας κάνει στη Super League που δεν ασχολείται με άλλες ομάδες, θα δεις του χρόνου. Μην ξεχνάς και το ερχόμαστε 1997, 1-4 τέτοια, όταν επιστρέφει ο Άρης από την χαμηλότερη κατηγορία, σε κάνει κηδείες. Τα λέμε και αυτά. Αλλά έχεις ακόμα περιθώριο, δεν κοιτάς Ολυμπιακό μπροστά σου, δεν σε ενδιαφέρει. Πού είναι, χάθηκε. Ορίστε. Λέω, δεν έχεις μπροστά σου Ολυμπιακό, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου το μάτς αυτό. Ολυμπιακός. Ναι. Ολυμπιακός θα φύγει από εδώ. Κοίταξε, τρία γκολ δεν θα φάει. Δεν θα φάει. Α, μια συνετή. Πόσα? Δύο. Δύο, μάλιστα. Είσαι ο πιο ψύχραιμος, γιατί μέχρι τώρα εδώ όλοι μοιράζουν πεντάρες, εξάρες. Καταλαβαίνεις πως είναι. Ναι, σιγά να μην το ρίξουμε και οχτάρες. Ναι, μέχρι τώρα αυτά ακούσαμε σαν προβλέψεις. Μια διάρα. Και τελείωσε. Μάλιστα, εντάξει, θα το δούμε. Α, καλά είσαι, ικανοποιημένος είσαι δηλαδή με μια διάρα. Κοίταξα, να σου πω κάτι. Και με μισό γκολ, αν το νικήσουμε, είμαι ικανοποιημένος. Μάλιστα, μάλιστα. Και να νικήσουμε. Έτσι, σωστό αυτό. Γιατί σημασία έχουν οι τρεις βαθμοί της νίκης σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα, να είσαι καλά, σε φιλούμε. Τσάου, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Καλή Σαρακοστή, καλή νηστεία σε όλο τον κόσμο. 7 η ώρα λοιπόν. Αγωνιωδώς και εφευγάτως πηγαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, διότι τα πιτσουνάκια μου κάτω περιμένουνε. Άκουρε, κλείσανε την πόρτα, ρε, κλείσανε και τον τάφο τους. Και επιστρέφουμε εδώ με παρεούλα για την δεύτερη ώρα του Λόγο Επειδή. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή. Δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, 7 και 5 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας. Καλημερίζουμε για τα ταλαιπωρημένα. Ναι, για μας λέει, τα ταλαιπωρημένα. Τι σας κάνανε. Κόσαμε, κυρμπάμπι. Δεν πειράζει, κυρμπάμπι. Τώρα τι να κάνουμε. Ναι, σας κλείσαν έξω, φράζουν το δρόμο προς την άνοδο, προς την κορυφή, προς την καταξίωση. Έτσι. Αυτό. Πολεμάνε το λαό του Άρη και του Ηρακλή. Εγώ αυτό βλέπω. Και αυτό. Προσπαθούν να δω. Τίποτα, θα ανοίξουν κάποιο, θα βρεθεί να ανοίξει την πόρτα. Επίσης, άκουσα εκπομπή, τα λες πάρα πολύ ωραία. Μόνο μου. Άσε ρε τώρα τη λούφα κατευθείαν τη Μαλαγάνη. Όχι, αλήθεια, μπορείς να κάνεις και μόνος σου. Ναι, το ξέρουμε. Έχουμε κάνει Δευτέρες, Βουγιούκα, μόνοι μας εκπομπή.
Ναι, αλλά δεν είναι Δευτέρα. Καλά, εντάξει, Δευτέρα είναι, τελείωσε. Είναι ο Σαν Δευτέρα. Τελείωσε, εντάξει. Εγώ νόμιζα ότι χθες είχε παιχνίδια, χθες έβλεπα μάτς, χθες το ένα. Έβλεπες. Τη Λάρισα με τον Παναθηναϊκό. Για το είδα, είναι η αλήθεια. Ξέρω, είμαστε σίγουροι. Αφού δεν έστειλα μήνυμα αγωνιωδώ στην Κατερίνα, κάψει λόμπε στην κάρτα να παίξουμε κανένα στοίχημα. Όχι για μένα, για ένα φίλο μου. Ναι, γιατί λέω σε αυτό το φίλο μου. Τι θα το παίζε. Ο άλλο με ρωτάει εμένα, 0-1 το έδωσα εδώ στα νταράκια από Παρασκευή και το έβγαλα. Εννοείται ακριβές σκορ. Με ρωτάει, έχεις λεφτά μες στην κάρτα που δεν έχω καν κάρτα. Λέω, κάτσε να ρωτήσω τη Βουγιούκα, για σένα θα παίξει. Για μένα δεν εννοείται. Θα παίξει. Ναι, να σου πω, για το συγκεκριμένο φίλο σου το έπαιζε. Το ήξερα, μα και αυτό, αλλά δεν είχε κανένα όλοι εδώ. Ματζιριά, χάσαμε τα εκατομμύρια σήμερα, παιδιά. Και επίσης στην εταιρεία που παίζουμε δεν υπάρχει Λάρισα. Αυτό τώρα πάλι. Στον ΟΠΑΠ υπάρχει Λάρισα. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε ιδέα και εμείς. Γιατί έχει κοντάρει κανείς τη Λάρισα φέτος. Ένα ευκαιρία ήταν αυτό το παιχνίδι. Εγώ το ανακάλυψα ότι δεν υπάρχει Λάρισα στην προηγούμενη αγωνιστική που ήθελα να παίξω το ΠΑΟΚ Λάρισα. Το ΠΑΟΚ Λάρισα και δεν πήγε. Να παίξω Βερδιόμιση στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Εντάξει, ναι, εννοείται. Την ΑΕΚ κάτι αντιλαμβανόμαστε όλοι, ξέρουμε γιατί δεν υπάρχει τουλάχιστον. Δεν έχει πλέον καμία σχέση. Στη γνωστή στοιχηματική υπάρχει. Ναι, φυσικά. Ναι, μόνο η Λάρισα δεν υπάρχει. Άκου τώρα κατάσταση. Εντάξει, να πεις, παιδί. Και κάποια παιχνίδια της Football League δεν μπορείς να τα στοιχηματίσεις αφού ξεκινήσουνε. Α, να κάνεις live betting μέσα, μάλιστα. Ναι. Είναι που είναι τόσο καλό το πρωτάθλημά μας, δηλαδή, καταλαβαίνουμε. Έδινε κάτι δώρα τώρα, έδιναν στις αποδόσεις τους. Κάτι ο δηλαδή. Μπας Γιάννενα ήταν. Στο live τον Μπας Γιάννενα τον είχε 2,87. Να κερδίσει. Ναι. Λες, ρε, καρφώθηκε. Oh. Και εμείς πηγαίναμε και κάναμε κούλουμα να πούμε και τριήμερα. Καρφώθηκε. Αχ, κοιμόμαστε, πήραμε καφέδες να πούμε. Over 1,5 του Άρη το είχε επίσης 2,10 στο ημίχρονο. Καρφώθηκε. Πήγατε, δηλαδή. Πήγατε. Όχι, πουθενά δεν πήγαμε. Με ρώτησες και εκείνη την μέρα και σου είπα όχι. Επειδή είπες έχει και Άρη σήμερα Κυριακή που να τρέχουμε τώρα αυτά στα καρναβάλια, στα έτσι. Σάββατο ήταν. Σάββατο. Ηρακλής και Άρης παίζαν Σάββατο. Α, παίζαν Σάββατο. Να, είδες χαμπάρι δεν πήρα. Το χάσα εντελώς το τέτοιο. Και τον μπάκ τον κουτσοίδα, α πούμε, γιατί ετοιμαζόμουν για χωρεσπερίδα. Για καρναβάλια. Μόνο Παραθηναϊκό έκατσα και είδα δηλαδή κανονικότατα. Γυρίσαμε δηλαδή παρόλα αυτά, παρόλα τα καλαμαράκια τα έτσι. Πού πήγατε χθες, τι κάνατε, πετάξτε το. Άστο ρε. Τίποτα. Όχι, τι περίμενε. Σαν Κυριακή, τόσο φαγητό. Όπου φάγαμε οικογενειακά αρχικά και μετά πήγαμε στους γνωστούς κουμπάρους. Ναι. Όπου εγώ ξανά έφαγα. Παρεμπιπτόντως τώρα θα φτερνιστούμε και θα φύγει μια γαρίδα, να ξέρεις. Τόση γαρίδα που φάγαμε χθες δεν υπάρχει. Είναι νηστεία, είναι αυτό που είμαστε συνετοί, ας πούμε. Όχι, καμία σχέση με νηστεία. Εμένα μου αρέσουν απλά οι γαρίδες. Καλά, εντάξει. Και βρήκαμε αφορμή για γαρίδες. Καλά, ναι, αλλά και άλλα πράγματα. Εγώ ήμουν στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, παιδιά. Ήταν όλα γεμάτα, όλα σε μια ακτίνα. Μέχρι την Κεραμωτή φτάσαμε, όλα ήταν γεμάτα. Και εμείς στο σπίτι που είμαστε γεμάτο ήταν. Φάγαμε λέει ένα γύρο. Όχι, δεν έβρισκες πουθενά να κάτσεις πραγματικά, εντάξει. Καλό είναι αυτό, μάλλον έχει έρθει η ανάπτυξη. Δηλαδή ο κόσμος. Αν κάτι έχει έρθει, είναι η ανάπτυξη. Χρόνια το τραγουδάς εσύ. Έτσι, η ανάπτυξη που ήρθε, είπαμε, δώσαμε εδώ και το τρόπαιο καρναβαλιού στην Ξάνθη. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τηλεοπτικό σταδρόμενα. Όχι, τι έγινε. Ναι. Στην Ξάνθη, σούπερ παλμός. Έβλεπα από την τηλεόραση τουλάχιστον. Την κέρδισε την Πάτρα. Η Πάτρα τίποτα, μηδέν. Κλάιν. Βέβαια το συνδύασα ίσως λίγο με Ιβάν όλο αυτό. Θα στεναχωρήσω τώρα, ιδίω σε ένα αποστόλιο. Γιατί να με στεναχωρήσω. Λέω, Ιβάν πήρε τη ΣΕΚΑΠ εκεί, αυτό έχει πάρει. Καλά, από Ξάνθη είναι και ο Λάσκαρης. Όμως. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Είναι από Ξάνθη ο Λάσκαρης. Ναι, όλα τα καρναβάλια. Δεν είναι από Ελβετία. Δεν είναι από Ελβετία. Όχι. Μάλιστα. Ελβετία κινούταν τραπεζοοικονομικά. Α, εντάξει. Η γυναίκα γιατί, του. Μάλιστα. Όχι, νόμιζα ότι από εκεί γεννήθηκε μεγάλο, ω μετανάστη. Ξάνθηκα. Ξανθιώδη. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Λάσκαρης τι είναι, ακόμα είναι στην ομάδα. Τυπικά είναι πρόεδρος. Εντάξει, πρόεδρος. Στην Αθήνα είναι τώρα, κάθεται, δεν πουλάει. Τι να πουλήσει τώρα. Ένα βήμα πριν τον κρεμό είμαστε. Τι ένα βήμα πριν τον κρεμό, εντάξει, αφού σώθηκε αγωνιστικά τουλάχιστον. Δεν έχει καμία σχέση τώρα με το άλλο, να ξέρεις. Υπάρχει θέμα. Τι λες να υπάρχει, εννοείται υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Είχαμε πρωτάθλημα, είχαμε και μπάσκετ αυτή. Όχι, είχαμε κύπελο. Τελικό κυπέλλο. Καλέ, πω. Κοιμάμαι όρθιος αφού, ναι. Μετά από 18 χρόνια το πήρε η ΑΕΚ. Και το έλεγα κιόλα και αυτό ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει τον Ολυμπιακό. Τι τον έχει κάνει φέτος η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό παντού. Όπου τον βρει. Δηλαδή... Εγώ πιστεύω ότι πόλο θα πάει να παίξει ο Ολυμπιακός και θα πνιγούν, να ξέρει. Εντάξει. Οι Αριανοί, λέω, οι ΑΕΚτσίδες βιώνουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο τη ζωή του. Πραγματικά με αυτό που περνάνε. Η κέρδισε τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Ο Σφαιρόπουλος όμως παραμένει. Παραμένει, εντάξει, μια χαρά. Σφαιρόπουλε, άμα φύγεις και μείνεις άνεργος, λέω τώρα, ναι. Παίρνα μια από τα γραφεία Γρηγορίου Λαμπράκη 2. Ναι.
τα γραφεία του Πάλε. Έτσι, άσε ένα βιογραφικό ρε παιδί. Τι να έρθει στον Άρη. Τι, γιατί όχι. Σε βουλιάξει ο Σφαιρόπουλος στον Άρη. Ναι, καλά, εντάξει. Χάλια προπονητή. Γιατί τι είναι, καλό είναι. Ο Σφαιρόπουλος. Προπονητάρα είναι. Ξέρω από τον Πάκο είχα Ολυμπιακό. Από την ΑΕΚ. Τι φέτο. Είναι προπονητάρα ο Σφαιρόπουλος. Προπονητάρα. Εδώ έχω μπασκετικό τώρα, τα έχω πάρει. Για πε μου κάτι που έχει κάνει ο Σφαιρόπουλος. Πέρυσι που έχασε το. Μέσα στο γήπεδο του έχασε το πρωτάθλημα. Ποιο είναι ο Σφαιρόπουλος που έχασε τον τελικό από τη Φενέρ και επειδή κέρδισε με την ταμπέλα πάνω ο loser CSKA του Ιτούδη. Σε παρακαλώ τώρα. Τι έχει κάνει ο Σφαιρόπουλος, έχει πάρει ευρωπαϊκό ένα, ε. Έχει πάρει Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, και με Ευρωλίγκα και εγώ παίρνω με τον Ολυμπιακό. Βάλε με μέσα. Τι πλάκα κάνει. Τι σιγά παρακαλώ τώρα. Βάλε με μέσα. Του Σφαιρόπουλο λέω. Εγώ τον θέλω να ξέρει. Τον θέλει, ε. Άνετα. Εντάξει, και να σα τον δώσουμε, ρε παιδί, μαμά είναι έτσι. Να αφήσει ένα βιογραφικό, είπαμε. Γρηγορίου Λαμπράκη 2. Το θέμα είναι ότι πήρε Αγγελόπουλο πάντω στο Τρόπεο. Σε Αγγελόπουλο κατέληξε. Ναι. Αυτό είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Η ΑΕ κατέκτησε το Τρόπεο, το κύπελο Ελλάδος. Είδες, ξεχάσαμε ότι είχαμε αγωνιστεί. Την προηγούμενη είχαμε All Star, δηλαδή. Όχι την προπροηγούμενη. Πότε είχαμε All Star. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είχε δύο Σαββατοκύριακα. Δεν είχε, είχε μεσοβδόματα αγωνιστεί. Και τώρα έχει και εθνικές, δηλαδή. Έχει εθνικές όπου συμμετέχουν κάποιοι. Κάποιοι, ναι, κάποιοι. Κάποιοι άλλοι δεν συμμετέχουν. Όπως βλέπετε, κάποιοι ναι. Αυτό να πούμε. 23 παίζουμε με Εστονία και 25 παίζουμε με Μεγάλη Βρετανία, δεν κάνω ναι. Λάθος. Και κανονικά το Ευρωλίγκα, επόμενο Σαββατοκύριακο ναι. Έχουμε ξανά εσάκε. Μάλιστα. Θα το ξεχάσουμε. Αλλά έχουμε και Ευρωλίγκα ενδιάμεσα. Το ξεχάσει. Έχει και πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα ταυτόχρονα. Όχι, όχι. Έχει τρεις του μήνα ναι. Αγωνιστική. Άκου τώρα εδώ. Α1. Ναι, 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 ναι. Αλλά τώρα αυτή τη βδομάδα και την επόμενη έχει ενδιάμεσα Ευρωλίγκα. Ναι. Εγώ πάντως θα πιστώ για αυτό που λες ότι ο Σφαιρόπουλος δεν είναι καλός. Εάν τώρα. Ναι. Προφανώς και ιτηθεί. Ναι. Γιατί παίζει Ολυμπιακός Άρης τώρα. Ολυμπιακός Άρης. Ναι, ναι. Κάτσε φάει κάνει... 15-20 πόντους στο κεφάλι. Κοίταξε, μπορεί... Και δύο να ναι. χάσει. Το Αριανάκι το άρρωστο. Ναι, μπορεί να ιτηθεί γιατί θέλει να έρθει στην ομάδα της καρδιάς του. Μακάρι, ναι. Μακάρι, μακάρι πραγματικά. Άμα θέλει να έρθει, ανοιχτές αγκάλες, να βάλουμε και τον Παναγιώτη για να έχει στη διοίκηση. Μάλι. Να φύγει. Ολυμπιακός Άρης 3-3. Καλά, έχουμε ως τότε περιθώριο. Αλλά όχι, ρε, τώρα. Έλα, μην είσαι τώρα. Να είσαι λίγο μπασκετικό. Μπασκετικό. Καθαρά καλοθοσφαιρικό. Εντάξει. Μα σου εξήγησα πόσε περιπτώσει ότι. Με την ταμπέλα του. Εγώ θέλω και Κούπερ στον Άρη στην μπάλα. Ο οποίο σε δηλαδή. Και Σφαιρόπουλο στον μπάσκετ. Εντάξει. Είχαμε υμνήσει τον Ασλαμά για την τεράστια προφητική του δήλωση πάνω στα θέματα. Τι θέματα ήταν. Όχι, αλήθεια σε λέγε. Ένα μόλι τρόπο έχει πάρει ο Κούπερ στην ζωή του. Ένα σούπερ κάπ Ισπανία. Την περίοδο που είχε έρθει στον Άρη όμω ήταν νομίζω το πιο δυνατό όνομα προπονητικά στην Ελλάδα. Τα έλεγα. Γυρνούσαμε στα καφενεία και λέγαμε ποιον θέλετε να φέρουμε τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Λοιπόν, ο Άρης Θεσσαλονίκης έφερε τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Ναι, αυτό ακριβώς. Τι να κάνουμε. Τι να τον κάνουμε τώρα, με την ταμπέλα loser και τέτοια. Και έφυγε αποτυχημένος όμως και από τον Άρη. Διώχτωνα να πούμε τώρα τον έτσι αυτό. Αποτυχημένος. Τότε είχε πέσει ο Άρης στην πολύ καλή ομάδα του Παναθηναϊκού στον τελικό. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, έφαγε και μια τεσσάρα και στην Τούμπα με Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Με Κούπερ ή τον είχε διώξει τότε. Όχι. Το 4-1. Α, όχι, ο Μιχαλίτσος νομίζω ήταν. Ναι. Το πρώτο μάτι του Μιχαλίτσου. Πάντα Μιχαλίτσου. Πρέπει να ήταν το πρώτο μάτι του Μιχαλίτσου. Ότι και να γίνει αυτή τη ζωή, ένα Μιχαλίτσου. Ήταν το πρώτο μάτι του Μιχαλίτσου. Α, ναι. Ναι. Τι θυμάμαι. Ωραίες εποχές, ωραία χρόνια εκείνα, τα ένδοξα. Τα καταπληκτικά. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με τη σταθμάρα μας, FM κενό, μηνυματάκι αποστολή στο 54526, 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Το παράδοξο του λόγω επειδή, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, είναι ότι 6-6,5 βγαίνουν όλοι φορτωμένοι να τα πούνε. 7-8 κανείς. 7, τι μετά, τίποτα. Εντάξει, είπαμε αυτά. Είπαμε αυτά, εκεί ιστορίες μετά. Ο Πασχάλης δεν ασχολήθηκε με τις πόλεις της ομάδας. Στα νέα του λόγω. Ο Πασχάλης, αν δεν το ξέρει κάποιον, δεν μπορεί. Δεν λέει το όνομα της ομάδας που υποστηρίζει. Ναι. Δύο τηλεφωνήματα του ακούσαμε. Ούτε και τον άλλον ονομάδο. Δεν λέει όνομα καμία ναι, ομάδα. Τον δίπλα λέει. Ναι, τον δίπλα, τον αυτόνα. Ναι, αλλά με τους άλλους λέει κάτι. Δίνει μια πληροφορία. Είπε σήμερα. Τι είπε. Κοτόπουλα, πούπουλα, το ένα το άλλο. Ο Μιτάλετς, αυτά προσπαθούμε να τα περάσουμε. Μπάει. Δεν μας ακούει κανείς 6 ώρα. Μην τα αναφέρεις τώρα. Αύριο τώρα, χαβαλέ, κάνουμε και πάω Ολυμπιακός. Εδώ τώρα θα έχει σουσού τώρα. Κάτσε. Όλοι σαν αμένα κάρβουνα, ήδη καντίνες νομίζω από σήμερα θα τοποθετηθούν εκεί στην Τούμπα. Να έχουμε λίγο εμείς να λέμε. Θα έχει σουσού. Καλά, αυτή η αγωνιστική νομίζω θα ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι η αγωνιστική τη τετράδα. Παίζει και Ατρόμητος ΑΕΚ και πάω Ολυμπιακός.
ή... Θα έχει σουσού. Προφητεία τώρα, ή θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση ή θα γίνει πιο... Μπερδεμένη. Τι έχω πει τώρα. Γέροντα, μίλησε σοφά. Μιλάω σοφά. Γιατί μπορεί να έχουμε, ρε παιδί μου, κανέναν ατρόμητο να παίξει για τη φανέλα του και την ιστορία του. Ατρόμητο και να παίξει ο Ολυμπιακός για τη φανέλα του και την ιστορία του. Να σε ρωτήσω. Ναι. Τώρα, αν βγει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ένα Χ. Ένα Χ, ναι. Δεν είναι απίθανο. Καθόλου. Όλα, ναι. Και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Τριπλή είναι το μάτς τώρα. Σοβαρά είναι τριπλή. Αυτά τα σιγουράκια και τα 3-0 στον ΠΑΟΚ ερχόμαστε και σας κάνουμε και ποιος Ολυμπιακός και τέτοια. Ξέρεις τι, φέτος πιάνουν όμως. Πιάνουν φέτος, όντως είναι η πρώτη χρονιά. Δηλαδή είναι η πρώτη χρονιά που φέτος στον ΠΑΟΚ αυτά τα ελάτε βρε και τα στραβοστόμικα έχουν πιάσει. Συνήθως μετά τα στραβοστόμικα έτρωγε μια κάρπα, ξέρω εγώ. Εντάξει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ας πούμε, ότι η σιγουριά και η χαλαρότητα. Βέβαια οι παίκτες από όλα αυτά δείχνουν να μην επηρεάζονται καθόλου. Όχι, δεν ακούν αθλητικό ραδιόφωνο κανένας παίκτης. Δείχνει σοβαρότητα. Και αυτό όταν λέμε εμείς αποελληνοποίηση είναι γιατί δεν ξέρουμε. Α, τώρα τι λέτε την αποελληνοποίηση. Τώρα θα σας πω. Εγώ είπα από την αρχή και συγγνώμη, ας πούμε, για τους επαγγελματίες. Όταν είχαμε φέρει 18 Ισπανούς, όλοι κράζανε ο Άριθ. Μαζί σου είμαι, μαζί σου. Γιατί το λέγανε με το Θου. Γιατί δεν ακούνε αθλητικό ραδιόφωνο, δεν επηρεάζονται. Δεν ήθελα τότε ούτε ένα μέλημα. Ο Μίσες Βαρτίνα, τι τον νοιάζει. Δεν καταλάβει. Το λόγο επειδή ακούς κάθε τραγουδάκι μπορεί να πει αυτή τα λένε όμορφα. Όχι, εγώ τότε πραγματικά δεν ήθελα ούτε έναν Έλληνα. Έχουν αποδείξει οι Έλληνες ότι είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Δυστυχώς για τα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει. Καθίστε λίγο τώρα να το φτιάξουμε. Να το φτιάξουμε τώρα όμως το story. Δεν μπερδεύουμε τον κόσμο. Ωραία, το έχω κάνει λίγο καλύτερο. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ένα Χ, ξεκινήσαμε από το Χ. Όχι, δεν θα βγει Χ. Θα βγει διπλό. Άρα πάει ο Ολυμπιακός του 49 και παραμένει ο ΠΑΟΚ στους 52. Ναι, τρεις βαθμούς διαφορά. Και το ατρόμητο ΣΑΕΚ βγαίνει και αυτό ένα διπλό. Και πάει ο ατρόμητος. Μένει στους 42 και η ΑΕΚ περνάει. Και η ΑΕΚ πάει στους 53. Περνάει ένα πόντο και πάνω τον ΠΑΟΚ. Οι τρεις πρώτοι, ναι. 49, 52, 53. Μάλιστα. Δεν γίνεται εξαιρετικό το πρωτάθλημα. Ξαναρχίζει από την αρχή. Ναι, όντως. Ναι. Πάμε, το είπαμε. Ή ακόμα και. Να σου πω στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο Χ. Δεν το κάνει τόσο ωραίο. Γιατί? Γιατί ο Ολυμπιακός μένει στους 47. Ναι, τον βγάζει έξω το παιχνίδι. Πάνε 53. Τον βγάζει, το πετάζει στους 6, τον παραμένει μάλλον στους 6 πόντους απόσταση. Ναι. Εγώ να πω την αλήθεια. Θες να μας πεις διπλό δηλαδή τώρα, έτσι το καταλαβαίνουμε βουγιούκα και να έχει διαφορά το πρωτάθλημα. Όχι, αδιάφορο. Αδιάφορο, τι σε νοιάζει. Καλά, εμένα δεν μου είναι αδιάφορο. Κάποιοι άλλοι είναι με κομπιουτεράκια εδώ. Δεν είμαστε για τον Άρη πλέον, έχουμε σταματήσει να είμαστε για τον Άρη. Έχουν αρχίσει και κλείνουν ήδη θέσεις για αποχώρηση από τη Θεσσαλονίκη για την 6η του Μάη. Από ότι παίρνουν τα αυτιά μου τα ρεπορτάζ που έκανα στην επαρχία αυτό το Σαββατοκυριακό. Ήδη κόσμος κλείνει σπίτια στην Καβάλα, στις Σέρες, στη Δράμα, δεν ξέρω κι εγώ που. Και πιο μακριά για την 6η του Μάη. Airbnb, τέτοια. Μπορώ να σας βρω ένα σπιτάκι αν θέλετε. Έχουμε δικό μας Airbnb. Εγώ θα δουλεύω, δεν ξέρω. Και εμείς εδώ θα δουλεύουμε, εδώ θα είμαστε. Αχ, καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα τα παιδιά, καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Για όποιον κάνει νηστεία, δεν σ' ακούσαμε. Για όποιον κάνει νηστεία, καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή, βέβαια. Καλά, το καλή Σαρακοστή μπορούμε να το λέμε και ασχέτου νηστεία. Ναι, όχι, εμείς κάνουμε νοητικά. Σαν οπαδικά με αυτούς που κάνουν. Πώς παίζουν μπάλα έτσι. Παιδιά, κουράγιο, πάμε γερά. Πάμε γερά. Λοιπόν, Παπίλο. Ναι. Ο φίλος του Αποστόλη Τρίτο στο μαθήμα του Πασχάλη. Ναι. Έχει τώρα για 8 αγωνιστικές. Εκεί στην ουσία ξένοι φίλε τα κεριά θα τελειώσουν. Κάθε αγωνιστική θα τελειώσουν τα κεριά. Να σου, να σου πω όμως κάτι. Είναι κάτι το οποίο όμως κανείς δεν το αναιρεί. Το λέει ανοιχτά ένας φίλος άλλης ομάδας ή ο Αποστόλης ο κάθε τέτοιο. Και για μένα είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Κάτσε, θέλω, όχι, περίμενε μου. Καταρχήν. Το όνομά σου πες μου. Αποστόλη, δεν πρέπει να μιλάμε. Α, συνονόματε λοιπόν. Να σου πω κάτι. Τα κεριά δεν έχουν πιάσει. Τα έχω δοκιμάσει όλη τη χρονιά. Έχω απευθυνθεί στο βουδισμό. στο Ισλάμ. Έχω βρει τώρα μία φυλή. Η οποία δίνει κάτι ματζούνια μπάσκετ για αυτό το μάτς, θα το δούμε τώρα, θα το δούμε, κάνουμε τα... Ναι, πάλι και σε καμιά μάγισσα, θα κάνει κανένα βουτήρι. Κάτι θα κάνουμε, μην αγχώνεις. Αν ο ΠΑΟΚ χάσει, μετά θα λέμε εξόρκια που κερδίζουν δεν αλλάζουν. Παπί, ακόμα και ο ΠΑΟΚ και να χάσει και εκεί να φέρει με τον Ολυμπιακό, τη τύχη στα χέρια του κρατάει πάλι. Άμα χάσει από τον Ολυμπιακό, θα έχουμε εδώ τώρα, άσε, επειδή είσαι ΠΑΟΚ και έχει συνηθίσει τώρα, έχει πάρει πόσα παιχνίδια συνεχόμενα, 10, έχω πάρει 9 παιχνίδια πρωταθλήματα. Εσύ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ. Όχι, 10 παιχνίδια πρωταθλήματα. Ο ΠΑΟΚ, αν κάνει απώλεια στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν θα έχουμε τη Δευτέρα διώχτους όλους. Τουλάχιστον να φύγουν οι πάντες. Όχι, δεν υπάρχει αυτό που λες πάντα. Τέλος πάντων. Αυτό είναι καθαρά ραδιοφωνικό τώρα που λες για να πικάρουμε και να κοιτάξουμε. Όχι, μωρέ, όχι, ρε, τη Θεσσαλονίκη. Μα λέω εδώ και στην περίπτωση, α πούμε, πάμε πιο χαμηλότερα γιατί το ανέφερα πριν. Ηρακλής χάνει.
Το Σάββατο. Ο Ηρακλής δεν είχε χάσει μέσα στο 18 κανένα παιχνίδι και είχε φάει ένα γκολ. Και διώχνουν τον προπονητή δηλαδή. Μπράβο στον Ηρακλή, όχι σαν τα χαϊβάνια τα δικά μας πέρυσι που κρατήσανε τον Αναστόπουλο. Ναι, καμία σχέση, μη συγκρίνεις. Μπράβο στον Ηρακλή. Ένας προπονητής που μάζεψε την ομάδα τελευταία στιγμή, ας πούμε, και τον στείλανε. Γιατί αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα, αυτό σου λέω. Δεν έχει να κάνει με ΠΑΟΚ μόνο. Εγώ Μπάβη βλέπω την ομάδα, γιατί ο ενθουσιασμός και το στάξι με 3 και 2 κτλ. Mm-hmm. Το δίνει η ομάδα αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι, παίζει με από μόνο του. Παίζει με αυτοπεποίθηση ο ΠΑΟΚ. Πώς παίζει, με πόσο συγκέντρωση παίζει. Mm-hmm. Τι λειτουργία έχει επιθετικά και αμυντικά. Και λες ότι αυτό τον Ολυμπιακό μπορώ να το κερδίσω εύκολα. Ναι, αυτή η σιγουριά πάντα είναι λίγο next. Κοίτα, όχι, η αλήθεια, μπορεί, ναι, η αλήθεια είναι αυτό τον Ολυμπιακό. Εγώ βλέπω την ομάδα δεν την επηρεάζει πάντως. Ναι, μέχρι στιγμής. Αυτή η αυτοπεποίθηση που έχει πάρει, έτσι. Ναι, 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 ναι. Αντιθέτως, της κάνει καλό. Όσο για τους ξένους και τους Έλληνες παίκτες, ναι, για μένα είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας. Ακριβώς, γι' αυτό αν έχει στο μυαλό του ο Έλληνας παίκτης ότι πρέπει να δουλέψει ασταμάτητα για να βελτιωθεί και να κόψει για μια δεκαετία τα μπαράκια και τα κομμενάκια. Ναι. Θα πάει μπροστά. Διαφωνώ. Αν το μυαλό το έχει εκεί πέρα, θα μείνει εκεί που είναι. Πιο μισθοφόρος από τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, και ας είναι και ο παδός της ομάδας, δεν υπάρχει. Κοίταξε, εγώ βλέπω τον Πέλκα τη μεγάλη διαφορά που έχει κάνει φέτος. Ναι. Και αυτό το πράγμα που έχει κάνει ο Πέλκας, επειδή ξέρω ότι έχει δουλέψει πολύ, μόνο με δουλειά μπορεί να το κάνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Ίσχυε αυτό. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στον αθλητισμό. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στο επαγγελματικό τομέα. Και αν κόψουν όλα τα μπαράκια. Στα μπαράκια δεν έχει κλέφτες. Μεταξύ μας τώρα ο Πέλκας δεν τα έχει κόψει. Έλα τώρα, δεν υιοθετούμε τίποτα. Μεταξύ μας τα μπαράκια και τα κοριτσάκια ο Πέλκας δεν τα έχει κόψει. Με τη μάσκα πηγαίνει στα μπαράκια. Δεν τα έχει κόψει ο Πέλκας, αλλά φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δουλεύει πάρα πολύ. Έχει δουλεύει πάρα πολύ. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ βελτιωμένος και συνετός μες στο παιχνίδι του. Ορίστε, σε εμάς δεν τα έκοψε ο Μπαργκάν. Έφυγε. Έφυγε. Τα λέγαμε. Στη Γερμανία ένα φίλο του πήγε το παιδί του, mm-hmm. Ο γιος του είναι 17 χρονών, τον είδαν οι μάνατζερ από εδώ πέρα, τον φωνάξανε να κάνει δοκιμές στην Τόρκου και τώρα θα κάνει στάλκερ, mm-hmm. Τον είπανε, έτσι και θέλεις να κάνεις καριέρα και αποφασίσουν να σε κρατήσουν εδώ το γραφείο του μάνατζερ από αυτά, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Καμιά 15ετία αυτά πρέπει να τα κόψεις, έχεις καιρό για αυτά. Αλλιώς πάνε να κάνεις Ελλάδα. Καριέρα. Μάλιστα. Αλλιώς γίνεται στην Ελλάδα όπως στείλανε δύο τρίτη. Ναι. Τους βγάλαν λίγο γλώσσα που αντιμιλήσαν, ας πούμε, και τα λοιπά. Του στείλανε πίσω, αλλιώς θα πάνε στην Ελλάδα και κάνει αυτό που θες εκεί πέρα. Μάλιστα. Αλλά το επίπεδο είναι αυτό. Τελείωσε. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Πασχάλη, κουράγιο, αγόρι μου. Πασχάλη, κουράγιο. Ο φίλος μας ο Αντώνης μας λέει εδώ ότι το 4 είναι στην Ντούμπα, ήταν το πρώτο μάτς του Κούπερ στον Άρη. Και όχι αυτό με την Manchester City. Το τελευταίο είπα εγώ. Ναι, άντε, το τελευταίο είπε. Το τελευταίο είπα. Το ντεμπούτο μόλις και έρθει ο Κούπερ στο. Ναι, όχι, εγώ λέω το τελευταίο μάτς. Όχι, ρε. Ναι. Το πρώτο του Μιχαλίτσιου. Το πρώτο του Μιχαλίτσιου έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Άρα, ναι, όχι, εδώ μας λέει ο φίλος μας ο Αντώνης. Δεν ξέρω, προφανώς τώρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Mm. Να λέμε αλήθειες. Όπως και ο Πάοκ έβγαζε κόμπλεξ μέσα στο Χαριλάου. Mm. Έτσι και ο Άρης έβγαζε κόμπλεξ μέσα στην Τούμπα. Με τη διαφορά ότι ο Άρης έχει να μετράει και ένα διπλό, ρε παιδί, που αυτά τα τελευταία χρόνια. Ποια χρόνια? Το 12. Το 12 τι είχε έρθει. 0-1 με το Χαβίτο, με το Μωράκι. Α, εκείνο το φάουλ που ήρθε το rebound. Ναι, ναι, το rebound. Αυτό. Το 12 ήταν αυτό. Μου φαίνεται. Πολύ μακρινό. 30 χρόνια πίσω. Και πού να δεις το τελευταίο διπλό του Πάκου, πώς σας φαίνεται. Το τελευταίο διπλό του Πάκου στο Χαριλάου. Μίετσελ 2004. Κατευθείαν, απάντηση. Όλα, ρε, τι. 0-1, 2004. 2004-5 τώρα. Με Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, γιατί εκεί ήταν οριακά. Είχε παίξει πριν το Μάρτιο. Ήταν σεζόν 4-5. Α, 4-5, άρα Νέα Δημοκρατία της αναπτύξεως. Της αναπτύξεως είναι το τελευταίο διπλό του Πάκου μες στη Χαριλάου. 2004 και έχουν περάσει 14 χρόνια. Εντάξει, βέβαια και ο Άρης λείπει 4. Λίγο Ηρακλής όμως αυτό, εντάξει. Διευρύνεται ένα φάσμα, ας πούμε, επιτυχιών. Αλλά παρόλα αυτά, ναι. Δηλαδή, τα θυμόμαστε αυτά. Είμαστε ικανοί τώρα εδώ να αρχίσουν εκπομπές μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, παρατάτε. Πάω Ολυμπιακό πρωτάθλημα και τέτοια. Τότε μου σε πήρα. Τότε, ναι, αλλά εγώ αυτό θυμάσαι που σε γλεντούσα να μπουν και ερχόμουν. Και να φτάσουμε μέχρι το 1900. Πόσα πρωταθλήματα έχεις. Τρία. Να πάει εκεί. Άντε, για. Τέτοια. Σαλονικάρα, σανολικάρα, αγαπάμε για όλα αυτά. Και τα συζητάμε και όλο στο 2-31-0-287 και 3-8. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Δηλαδή, πόσες φορές συναντηθήκαμε και μετράμε από το 2004, τελευταίο διπλό. Εμένα ρωτάει. Ναι, εσένα. Ναι, εσένα, ναι. Από το 2004 από μέχρι το 10 χρόνια, 10. 10, συναντηθήκαμε 10. 10, ναι, 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 στο πρωτάθλημα. Είστε σίγουρος. Ναι. Μέχρι το 17, δηλαδή 2004 με 17, μέσα 10 χρόνια. 9, ξέρω εγώ, έλειπε κι άλλα τώρα με ενδιάμεσα.
Μπράβο, γι' αυτό. Δες πότε πρώτα χρόνια έλειπε ο Άρης, για να δούμε και τι αξία έχει το δικό που έκανε το τελευταίο. Καλά, το τελευταίο, όμως, το τελευταίο όμως ήταν το 2012. Και δεύτερον, μην βλέπεις μόνο τα διπλά, δες και πόσες φορές έχασε ο ΠΑΟΚ στο Χαριλά και πόσες έχασε ο Άρης. Να δεις και τη σύγκριση. Δεν κατάλαβα, τι να δω. Πόσες φορές έχασε ο ΠΑΟΚ στο Χαριλάο. Πόσες φορές έχασε ο ΠΑΟΚ στο Χαριλάο. Αρκετές. Και πόσες ο Άρης. Δες τα, την προϊστορία, πες στο Super League και δες τα. Έχει χάσει, δηλαδή, μου λες, ο Άρης από τον ΠΑΟΚ περισσότερο. Έχω περισσότερες ισοπαλίες από σένα μέσα. Πώς τα κατάφερε, πώς τα κατάφερε να ανατρέψει την ατζέντα του. Γιατί ο Άρης δεν έχει ούτε ισοπαλίες. Έχει μόνο ήττες. Για πού είναι, για Τούμπα. Για την Τούμπα. Για Τούμπα, για Τούμπα. Δεν έχει μόνο ήττες. Να τα λέμε κι αυτά. Έτσι. Έγινε. Έχει και το διπλό, εντάξει. Ναι. Έχει μείνει στην ιστορία. Δεν έτσι. Είναι μόνο εκείνο, έχει και εκείνο το άλλο. Το φιλιά. Το άλλο, το πιο παλιό. Ακόμα πιο παλιό. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Τα είπα εγώ πώς. Έτσι σε κάνει. Έτσι σε γυρνάει, σε τριπλάρει. Αντιστρέφει την ατζέντα. Από ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το γύρισε στα εμείς να πούμε τότε. Εγώ θέλω να μου πείτε το τελευταίο διπλό πριν το Μίτσελ. Δεν το θυμάμαι εγώ στο Χάριλα. Ήταν μία χρονιά πριν. Πέσει μου παιδάκι, δεν θυμάμαι. Ναι, ήμουν πολύ παιδάκι. Τίποτα, εντάξει. Να σε ακούσω, Χρήστα, να σου σε καμπαρώσει, αγόρι μου. Χρήστα, δεν ψάχνω δουλειά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά θα υποθούν και στην Τρόικα. Είναι τώρα. Παρέχουμε. Feedback. Τιζεράκι κάτω. Τιζεράκι, briefing εδώ, λοιπόν, σήμερα. Να είστε ενημερωμένοι. Τι θα ακούσετε. Να ακούτε λόγο επειδή. Το πώς θα αντιστρέψουμε όλη την ατζέντα. Να συμμετέχετε και σε άλλες εκπομπές. Και όλο το κλίμα, ναι. Και θα έρθει τώρα, ξέρω εγώ, Τσαλτίνης μαζί με τους υπόλοιπους και θα λένε πού γυρίσαμε στο 2006-2007, ξέρω εγώ. Εντάξει, του χρόνου θα τα ξαναέχουμε αυτά και θα είναι ωραία κατάσταση. Ούτε καν. Δηλαδή τώρα αντί να μιλήσουν, ξέρω εγώ, άντε πάνε να πάνε για πρωτάθλημα. Τι έχουν πάει ο Ολυμπιακός. Μα σε ποιο να τα πεις, ρε. Έχεις Ολυμπιακός. Α, τώρα σε ποιο να τα πεις. Όχι, ρε. Εκεί να τα πείτε. Τι έπαθε αυτός, παιδί μου. Τι γαρίδα μέσα. Τον ρίξατε με στη γαρίδα. Τρελάθηκε. Λαμία πάω και δεν είχε τώρα. Ποιος έπρεπε να είναι στη θέση της Λαμίας. Ο Άρης. Άρα τώρα θα ήταν Άρης ΠΑΟΚ. Θα σε έλεγα εγώ τώρα τι πρωτάθλημα θα είχατε. Αλλά τέλος πάντων. Πάλι σπάδες και τέτοια. Να αυτό. Α, μπράβο. Πάλι σπανάτες θα είχαμε. Άκου τώρα τι σκέφτονται. Τι σκέφτονται. Την αλήθεια. Στη θέση Λαμία σε πρέπει να είναι ο Άρης. Τώρα αντί για Λαμία ΠΑΟΚ θα έχει Άρης ΠΑΟΚ. Παραδοσιακά ο ΠΑΟΚ δεν περνάει από το Χαριλάου. Μάλιστα. Οπότε θα είχαν το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν το είχαν. Πάντως θα ήταν ένας δυσκολότερος αντίπαλος. Μάλιστα. Αυτά. Τι να πει τώρα, παιδιά, εγώ έχω πάθει κοκομπλόκο. Εγώ που λέτε, στο επόμενο μισάωρο θα πω μία έρευνα. Τα σημάδια που δείχνει μία γυναίκα όταν θέλει να σε μοιραστεί με τη φίλη της. Δεν λέει έτσι, όταν θέλει να κάνει. Όχι, δες τη γράφει. Τη γράφει. Όταν θέλει να κάνει τρίο μαζί σου. Δεν τα λέμε αυτά τώρα, παιδί μου. Δεν χρησιμοποιούμε τέτοια λέξη. Είναι αντιραδιοφωνική. Είμαστε ρομαντική εκπομπή. Είναι ρομαντική, α πούμε. Όταν θέλει να σε μοιραστεί με μια φίλη. Σε μοιραστεί. Γιατί είσαι το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου και θέλει να σε μοιραστεί, α πούμε. Για να μην στα περιγράφει τι μου αυτό εκεί. Αχ, και να δει και μάγκηξ και με έκανε. Δοκίμασε το να. Καλημέρα στη γραμμούλα και να πάμε και διαλυματάκι. Καλημέρα. Άσε μας δεν βουγιούκαμε τη μέρα. Είναι συνεχόμενες. Βλάκα μας κάνει. Έρευνες. Αφού εσείς είστε ικανοί να πλακωθείτε για ΠΑΟΚ Άρης το 1928. Το πήρε ο Άρης και τότε το 28. Να είδες. Γιατί να πλακωθούμε. Γιατί και κατσόρα, επειδή κάνουμε κατσόρα θα πλακωθούμε κιόλας. Όχι ρε, πλάκα το. Αλλά από τόλοι δηλαδή υπονοείς με λίγα λόγια ότι με τον ΠΑΟΚ θα έβγαζα τα μάτια μας για να κερδίσω. Και ΑΕΚ Ολυμπιακός θα περνούσε από εδώ τρένο, θα άνοιγα τα πόδια μου και θα περνούσε. Για ποιο πράγμα λες. Γιατί είπε, θα ήταν ο Άρης τώρα στην Ελλάδα. Όχι, Αριανός είμαι πρώτος. Όχι, άλλο είπα, λάθος είσαι. Είπα ναι, ότι. Κόψε από μένα βαθμούς, κόψε από το. Από όχι, το Ρέτη. Κάτσε, περίμενε. Αν μπορούσα, θα το έκανα. Όταν μπορούσα, το έκανα και το θυμάσαι αυτό. Δηλαδή. Γιατί άμα μπορείς, δηλαδή. Μπορείς αυτό το μπάγκο με το κόψε αυτό και δεν θα μπορούσε αυτό τον Ολυμπιακό. Αυτό σου λέει. Υπάρχει το θέμα τη διαιτησία όμως. Γιατί αν θυμάσαι εγώ με τις καλές. Διαιτησία, ναι. Πες με εσύ, αν με θυμάσαι τα τελευταία χρόνια καλύτερη διαιτησία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει. Και παιδιά, καλύτερο πρωτάθλημα αν θυμάστε. Να πω κάτι καλύτερο. Από άποψη ανταγωνιστικού. Αυτό ενδιαφέροντος. Όντως το πρωτάθλημα είναι καλό. Και δεν είπε κανένας τίποτα για το πώς. Το ενδιαφέρον να πώς προήλθε το ενδιαφέρον. Τι εννοείς. Το ενδιαφέρον προήλθε γιατί έπεσε αυτή η κλιματική οργάνωση επιτέλους. Που ακόμα γυρίζεται αλλά θα κοπούνε. Η τελευταία. Εντάξει, όχι, δεν νομίζω γι' αυτό. Λοιπόν, ξέρετε τι προτείνω. Μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα να παίξουν όλοι με τον Άρη.
Έτσι. Εκεί, όχι. Ελάτε, προτείνω να κάνουμε φιέστα με τον Άρη. Έλα, βρήξε ένα στο Χαριλάου. Εγώ προτείνω να κάνουμε φιέστα με τον Άρη. Εγώ απλά αυτό που σου είπα, ξέρεις ποιο ήταν, ότι εάν τώρα αντί για την έδρα της Λαμίας είχες ένα Χαριλάου, δεν θα σου ήταν και τόσο εύκολο να πάρεις το πρωτάθλημα. Και όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Περίμενε λίγο. Και όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Αυτό ισχύει και για την ΑΚ και για τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλω να πω. Αυτό το Χαριλάου θα το είχαν κι άλλοι. Φυσικά θα το είχαν κι άλλοι. Φυσικά θα το είχαν κι άλλοι. Καφτατζόγλιο να έχεις. Καφτατζόγλιο να έχεις. Τι γίνεται, να μην κρυβόμαστε. Γιατί ότι είναι στο Παλίσι, είπε, το θυμάμαι σαν χθες Αποστόλη. Έτσι. Σε ερώτηση του Πουρουπουπού, στην Εθνική Κυριακή, δίνω μου το λέει τι θέλει. Να κερδίσει τον ΠΑΟ και να κόψει τον δρόμο για το πρωτάθλημα και αυτό να συνεπάγεται και μια απώλεια του κυπέλου. Εννοείται, λέει, θέλω να κερδίσει τον ΠΑΟ και ας χάσετε το κύπελο. Εσύ τι θα απαντούσε στο αντίθετο, δηλαδή, άμα βλέπεις τον Άρη να παίρνει πρωτάθλημα. Έχω πάντη, έχω να πάρω τίτλο 40 χρόνια. Ναι, έτσι, καλά, και γιατί το κύπελο του Άρη είναι ο μοναδικός πανελλήνιος τίτλος, ναι, που έχει. Φερρυππίν, ας πούμε, στο Άρης Ολυμπιακός το 2009 δεν ήταν ο τελικός. Το 2008. Στο Καφτατζόγλιο. Όλοι πάω, ξέρεις, δεν υποστήριζαν Ολυμπιακό τώρα. Εγώ ειλικρινά, Μπάμπη, ήμουν αδιάφορος. Εντάξει. Αλλά δεν ήσουν αδιάφορος και εγώ δεν θα ήμουν αδιάφορος. Όχι, ήμουν αδιάφορος. Και είναι πολύ ναι. Στο μπάσκετ, ναι, ναι. Αν η επιλογή σου ήταν αν θα πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, η προχτές αντί να παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός, έπαιζε ΑΕΚ Ολυμπιακός Άρης. Ναι. Και η επιλογή σου ήταν αν θα πάρει ο Άρης ένα κύπελο. Φόρτσα Ολυμπιακός. Φόρτσα Ολυμπιακός. Ζει το πρωτάθλημα. Σφερόπουλε, Παοξάκη και τέτοια. Το ίδιο σκεφτόμαστε όλοι. Οπαδοί είμαστε. Ναι, καθένας... είμαστε, αλλά εγώ δεν εκεί ξεχνάω... σταματάμε στο οπαδί είμαστε. Η διαφορά είναι ότι εγώ δεν ξεχνάω ότι με ορίμα τον Άρη θα με πλήγωσε πολύ μπασκετικά, έτσι. Πάρα πολύ και να πονάω, αλλά το μπάσκετ στην Ελλάδα το κατέστησε ο Ολυμπιακός που το έκανε σε το ποδόσφαιρο. Πριν κάνει το ποδόσφαιρο, έτσι έκανε πρώτα το μπάσκετ. Έτσι και ήρθε με τον Παναθηναϊκό, συνέχισε την καταστροφή. Στο μπάσκετ έπεσαν λεφτά από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να ξέρεις. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είναι ότι γιατί κάνανε παράγκες. Γιατί ο Πάοκ δεν είχε ρίξει λεφτά. Όχι. Καμία επαφή. Μιλάμε για από τις πιο ακριβές ομάδες στην Ευρώπη. Καμία επαφή. Όταν σου λέω καμία επαφή, τα λεφτά που έχουν ρίξει οι τρελοί, οι Αγγελόπουλοι, οι τρελοί Γιανακόπουλοι, γιατί είναι τρελοί. Ο Κόκαλης, όταν έχεις τα λεφτά, ο τρελός ο Κόκαλης. Δύο πρωταθλήματα με τη διαιτησία πήρε. Ναι, πέρα από τα δύο πρωταθλήματα με τη διαιτησία, σκέψου τι πορεία έκανε στην Ευρώπη και τι πορεία έκανε στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Και μετά τι κάνανε, αποκλείσαν τις υπόλοιπες ομάδες από την Ευρωλίγκα. Θα είχαν και την τρίτη θέση για την Ευρωλίγκα. Δεν τους απέκλεισε. Ούτε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η Ευρωλίγκα ήθελε κλειστή λίγκα. Και να ξέρεις, ο Άρης έπαιζε... Η Ευρωλίγκα ήθελε, αλλά ο Ολυμπιακός, άμα δεν συμφωνήσει και ο Παναθηναϊκός, δεν θα γινόταν κλειστή λίγκα. Συμφωνήσαν και οι δύο και έγινε κλειστή λίγκα. Περίμενε λίγο, γιατί ο Άρης έπαιζε Ευρωλίγκα. Έτσι. Και το Μαρούς έχει παίξει Ευρωλίγκα. Έπαιζε Ευρωλίγκα. Και μετά τι έγινε, σου λέω. Για να μειωθεί τα χρήματα που φεύγουν στους τρίτους. Μείναν δύο. Όχι, πήγαν να το κάνουν σαν NBA, να ξέρεις. Λοιπόν, διαλυματάκι θα κάνουμε. Ναι, μας πιέζουν. Φιλιά, 7 και 35, τσάου. Καλά, έχουμε χρόνο για θέματα μπασκετικά. Θα το γυρίσουμε στο μπάσκετ, ό,τι να είναι. Να μιλήσουμε τώρα. Πιπονγκ. Επικοδομητικός διάλογος με Πάοξε. Αυτός, εμένα μου αρέσει. Λόγω επειδή. Γι' αυτό αλλάξαν όλη η συχνότητα. Γιατί κάνουμε επικοδομητικό διάλογο με επιχειρήματα και με τετρασύλλαβες λέξεις. Και μετά θα δείτε γιατί μοιράζεστε τον σύντροφο. Κόφτε τις πολλές συλλαβές στο ράδιο. Δεν κάνει. Πρέπει να γυρίσουμε σε άλλο τώρα. Δεν να λένε ότι πάμε να πάρουμε Μακεδονία το μάτς και. Και όπως τα λένε. Αλλά ποια Μακεδονία, δεν έγιναν τα συλλαλητήρια. Ποιος τέλειωσε, τι λέτε. Κάποιοι δεν τέλειωσαν. Δεν τέλειωσαν, έχει. Έχει ακόμα ένα για τον Δήμαρχο. Ναι. Αυτό πάμε, κάποιοι αυτό. Τέλος πάντων, διανυματάκια, άντε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή 7 και 42 πρώτα λεπτά. Εντάξει, μας έμεινε λιγουλάκι μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή μας. Με την Ιντερβέντε να μας συντροφεύει σε αυτό το τελευταίο μας μισάωρο. Με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Μας ενημερώνει για αποτελέσματα, προγράμματα σε Αγγλίες, Ισπανίες, αλλά και όχι μόνο. Μια μικρή ματιά στη La Liga αυτό το Σαββατοκύριακο. Χιρόνα Λεγκανές 3-0, Las Palmas Sevilla 1-2, Eibar Barcelona 0-2, Alavés La Coruña 1-0, Málaga Valencia 1-2, Sociedad Levante 3-0, Atlético Madrid Atlético Bilbao 2-0, Espanyol Villarreal 1-1, Betis Real Madrid 3-5 και Getafe Celta 3-0. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Επίσης. Καλή εβδομάδα. Επίσης.
Ναι, τώρα ακούω τα αποτελέσματα, ρε φίλε μου. Έχω παίξει έτσι σαν λαχείο 7 παιχνίδια και χάνω μόνο τη... Και χάνω μόνο την Μπεσίκτας, ρε φίλε. Πάντα, πάντα. Όταν παίζεις λαχείο, χάνεις μία ομάδα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, λοιπόν, στα πεταχτά κάποια πράγματα. Ναι. Καταρχάς, Σαββατοκύριακο χωρίς αγγλικό πρωτάθλημα είναι ξενέρωμα. Δεν είχε. Προσωπικά, όχι. Γιατί δεν είχε, δεν το κατάλαβα. Είχε fake-up. Είχε κύπελα. Και αποκλείστηκε η Manchester City. Απίστευτο, από ναι. Από τη Wigan Athletic. Έτσι, να τα λέμε 1-0, ναι, όντως. Θεσμός των εκπλήξεων για τέτοια. Ναι. Λοιπόν. Δεν υπάρχει. Για μένα όλα τα άλλα πρωταθλήματα προσωπικά για μένα είναι λίγο έτσι πιο κατά το επίπεδο. Το ελληνικό το κατατάσσω προτελευταίο. Για μας Σαββατοκύριακο χωρίς Super League είναι, δεν έχει νόημα. Και τελευταίο κατατάσσω το σκοτσέζικο, έτσι. Είναι τώρα η Celtic, λίγο η Rangers και όλοι οι υπόλοιποι τέτοιοι. Mm-hmm. Επειδή ακούω, φίλε μου, θα το πω λίγο έτσι, επειδή δεν μου αρέσει να κρατάω τη γραμμή, αλλά θα, λίγο σήμερα θα σας πω λίγο περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί ακούω λίγο, λέει, πιο ανταγωνίσιμο πρωτάθλημα και το ένα άλλο. Mm-hmm. Ανταγωνίσιμο πρωτάθλημα, δηλαδή, είναι αυτές οι δύο πρώτες, δηλαδή, και όλο το υπόλοιπο το πρωτάθλημα το βλέπετε και ανταγωνίσιμο εσείς. Δηλαδή, τρεις από τις δύο πρώτες. Τρεις είχε, ο Ατρόμητος έκανε κάτι, στέκεται πάρα πολύ καλά, ήταν κάποιο σημείο μέσα στο παιχνίδι. Με αυτή την έννοια. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια που είχε μόνο μία ομάδα, είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό. Ναι, αλλά δεν είναι ανταγωνιστικό. Αυτό δεν λέγεται ανταγωνιστικό. Πώς λέγεται. Γιατί θα σου πω τι θα υπάρξει στις επόμενες αγωνιστικές. Mm. Υπάρχουν ομάδες που ήδη είναι αδιάφορες. Ναι. Όταν θα καλοκαιριάσει ο καιρός και το αντάλλο, στο γήπεδο θα κατεβαίνουν με μαγείο και σαγιονάρα. Πρώτον αυτό. Όταν θα ανοίξει για να καιρός, παίξουν ένα ναι. μάτι. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν είναι. Είναι αλλίωση πρωταθλήματος αυτό. Αλλίωση γιατί. Αυτό το πράγμα. Στην Ισπανία δεν είναι ανταγωνιστικό. Δηλαδή η Μπαρσελόνα που είναι 62 βαθμούς και η Ατλέτικο Μαδρίτης 55. Οι υπόλοιπες... Ναι, αλλά άμα δεν σκάτω UEFA πόσοι χτυπάνε UEFA και Ευρώπη και στη Γερμανία το ίδιο. Εντάξει, αλλά είναι ένας... η Μπαρσελόνα το έχει πάρει εδώ και πόσες αγωνιστικές το πρωτάθλημα. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Στην Αγγλία η City. Ναι, αλλά παντού συμβαίνει αυτό. Στη Γερμανία το ίδιο. Ναι, εντάξει. Η Bayern προηγείται. Πάντα μία-δύο παλεύουν για το πρωτάθλημα. Και ναι, ξεχωρίζουν οι δύο πρώτες, κάποια στιγμή ξεχωρίζουν, αλλά υπάρχει και από κάτω στη μέση βαθμολογία ενδιαφέρον. Έτσι, υπάρχει ενδιαφέρον. Πρώτον. Καλά, και εμείς βγαίνουν Ευρώπη. 6-7 ομάδες βγαίνουν Ευρώπη. Εντάξει, οκ. Μάλιστα, να είσαι καλά. Και εσύ βγάζει. Και κάτι τελευταίο θα ναι. Που για τους ξένους παίκτες που είπαν και όταν θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ναι. αυτοί οι ξένοι παίκτες θα έρθουν και θα πούνε στον κύριο Σαββίδη ρίξει 6-7 εκατομμύρια, ναι. τα οποία για την ώρα από ό,τι φαίνεται ο κύριος Σαββίδης δεν μπορεί να τα ρίξει, ναι. κάθε παίκτη, τότε να έρθουμε να πούμε για τους ξένους ποδοσφαιριστές. Τι εννοείς να ρίξουν 6-7 εκατομμύρια? Ρε παιδί μου, θα πάρει το πρωτάθλημα. Α, εδώ διαφωνώ. Θα έρθει και θα το πει τον κύριο Σαββίδη, εγώ σε πήρα το πρωτάθλημα, θέλω ανανέωση συμβολέου με 6-7 εκατομμύρια. Μπορεί να τα δώσει. Και θα πούμε τότε εμείς τη φύλαση, θα δούμε ποιος είναι ο ξένος προσβεστής. Να πω λίγο κάτι για να κλείσουμε. Εδώ ναι. διαφωνώ, γιατί στο θέμα θυμάμαι εγώ τότε το Σάκη τον Παπάζογλου που ήταν σε εμάς. Πού το θυμήθηκα, το θυμήθηκα γιατί. Τι θυμάται αυτό το παιδί. Επί προσωπικού ξέραμε ναι. ότι ο Σάκης ο Παπάζογλου είναι ο παδός του Άρη. Ναι. Ωραία. Ναι. Η διαφορά χρημάτων που πήγε στον ΠΑΟΚ ήταν μηδαμινή. Όταν λέω μηδαμινή. Δηλαδή το συμβόλαιο που του προσέφερε ο Άρης με το συμβόλαιο που πήρε στον ΠΑΟΚ είχε ελάχιστα χρήματα διαφορά. Και όμως παρόλα αυτά πήγε στον ΠΑΟΚ. Έτσι, δηλαδή μην τα λέμε μόνο για τους ξένους και οι Έλληνες. Άλλο λέω αυτό. Άλλο λέω εγώ. Τώρα όταν θα πάρει το πρωτάθλημα, αυτοί οι ξένοι ποδοσφαιριστές, να το έχετε καλά στο νου σας αυτό, θα πάνε στους μάνατζερ τους, στο έξω θα ακουστούν αυτοί και θα δείτε τα νούμερα που θα ακουστούν για ανανέωση συμβολέων ξένων ποδοσφαιριστών για τον ΠΑΟΚ. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Μάλιστα. Λογικό δεν είναι. Πρωτάθλημα θα έχουν πάρει. Και εγώ αν ήμουν μάνατζερ για τον παίκτη μου το καλύτερο. Άμα μ' άκουγε κανένας, θα πήγαινα στα αφεντικά του Λίμπερ για να το πω. Μ' ακούει ένας. Αύξησέ με το μισθό, φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. Νίκος Βασιλικός. Έλα, Νίκο, τι έγινε. Λέω να πάω στο γήπεδο τώρα την Κυριακή. Την Κυριακή τι έχουμε. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Α, νόμιζα μπάσκετ, αφού είπαμε δεν έχουμε καλαθοσφαιρά. Αυτό. Μπάσκετ δεν έχουμε, έχουμε εθνικές ομάδες. Εθνικές ομάδες. Α, λες να πας να δεις ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την Κυριακή. Σε πιέζει ο μικρός μου, εγώ δεν πολύ θέλω γήπεδο. Τώρα το μικρό να το πας αυτό το μάτς, τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά τα μάτια είναι. Καλά, από την άλλη. Από λόγους ασφαλείας εννοείς. Εντάξει, ναι, πρέπει να πας νωρίς στο γήπεδο να μπεις, μα όχι, είναι παιδί μου αυτό. Από λόγους ασφαλείας είμαι από τους μοναδικούς. Ναι. Που πήγαν με τα παιδιά τον τελικό του 14. Άστε, ο Άκα.
το ΆΚΑ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δεν έγινε τίποτα, δεν άνοιξε μύτη. Απλά ήταν πάρα πολύ λίγα παιδιά λόγω ταξιδιού. Πω τα πήρες εκεί, τα... αλλά γουστάραν αυτά, εντάξει, τι τους νοιάζει. Βασικά έβγαλα με το που κλειδωθήκα με τον Ολυμπιακό, έβγαλα εισιτήρια Ryanair πήγαινε έλα, γιατί λέω θα τον αποκλείσουμε τελείωσε. Μάλιστα. Βρήκα πολύ φθηνά, πήγαμε στο Αιγύπτο, κάναμε σαν εκδρομή στο Σαββατοκύριακο, ήταν ωραία. Μάλιστα, μάλιστα. Και τώρα θα τα πάρεις τα παιδιά να πας αυτή την Κυριακή στην Τούμπα. Σε ποια θύρα θα πας? Επειδή βλέπω 7 δεν έχει εισιτήρια. Ναι. 8 έχει το πλέγμα. Mm-hmm. 4 δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου, 40 χρόνια. Ποτέ. Απίστευτο, ναι. Απίστευτο. Θα τα πας στην 5 να μάθουν προπονητική. Πάμε ή 5-6 ή 2-3. Να σηκώνονται τα παιδιά να μάθουν από τώρα. Βγάλει τον ένα, βάλει τον άλλο μέσα. Όχι, έχω να πω άλλο περιστατικό στην 5-6. Απαραίτητο αξεσουάρ το σποράκι. Ναι. Καλά σου. Απαραίτητο αξεσουάρ το σποράκι. Σε αυτό το μάτς δύσκολα σπόρι. Δύσκολα σπόρι σε αυτό το μάτς. Όχι, όχι, όχι. Άλλο περιστατικό. Για πες. 5-6 και μάθαμε Παναθηναϊκό πριν 2-3 χρόνια. Μπαίνουμε μέσα αρκετά αργά και καθόμαστε α πούμε σε ψηλά. Αρχίζει το μάτς όλοι όρθιοι. Ναι. Λέω τι θα γίνει ρε παιδιά, θα καθίσουμε, γυρίζει 40 της οικογενειάρχης επίσης με τα παιδιά και μου λέει τι έγινε ψηλέ, τι κόρκες από την πολυθρόνα και έχεις καμπετής για φορά ήρθε εγώ τι γιστάρουμε θα κάνω. Έτσι, διαπαιδαγώγηση. Κανονικά. Με τα παιδιά του κι αυτός, έτσι. Ναι, καλά, έτσι μάθαμε από παιδιά. Προχθές και το μάτι το είδαμε όρθιοι. Ναι. Προχθές... Επίσης τελευταίο μάτι πάλι με τον Παναθηναϊκό στα play-off πέρσι 2-3 που πήγα στην Τούμπα. Το είδαμε η μισή 5-6 όρθιοι, η μισή καθιστή. Κατά τα κλασικά αυτά, καθίστε λίγο, όχι σηκωθείτε, όχι καθίστε, το λεωφορείο ένα πράγμα. Ναι, 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 ναι. Καλά. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά τα γουστάρ. Προχθές που πήγαμε και είδαμε από την 5 Λάρισα, υπήρχε ένα παιδάκι 9 χρονών που τραγουδούσε όλα τα συνθήματα αυτά που είχαν έτσι μέσα, ωραίες λεξούλες. Τα ήξερε όλα και το κυριότερο που ήταν που έλεγε για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ένα που τους πήκανε και λέει μας μάθατε οπαδισμό, έλεγε το 9χρονο. Έτσι. Δίκιο είχε. Ωραία, ωραία, ωραία πράγματα. Έτσι, έτσι μάθαμε από παιδιά, λέει το σύνθημα για όλες τις ομάδες. Να σε καλά, Νίκο μου. Σε φιλούμε, τσάω τσάω, καλημέρα, καλημέρα. Προχθές μου είπαν ένα περιστατικό, έχουν πάει. Να, πριν χρόνια, ας πούμε, στο γήπεδο της Τούμπας, ξέρω κάποιος έχει πάρει έναν φίλο του Αθηναίου και τον λέει δεν θα μιλήσεις, ήταν ξέρω, λέμε έπαιζε πάω ΚΑΕΚ, κάτι τέτοιο ας πούμε, αλλά λέει δεν θα μιλήσεις, μη σε πάρουν χαμπάρι εδώ πέρα, ξέρεις θα σε κάνουμε, θα σε ράνουμε. Λέει καλά καλά, λέει δεν θα πω τίποτα, αυτό θα φωνάζω και συνθήματα, περνάει ο Σποράς και του λέει φιλαράκο, βγες ένα βασάντεμπο, τίποτα, τίποτα, να το εξομολογηθώ. Όλοι έτσι μετά, τι έγινε, τι ζωή εδώ να πούμε για να πες. Να το εξομολογηθώ, το έχω πάθει και εγώ στο Καραϊσκάκι. Τι? Έχω κατέβει για μετάδοση, όχι πέρυσι, παλιότερα, σκέψου Φελίπε Σαντσόν είχαμε ακόμα. Και Ολυμπιακός Άρης. Και είμαι ο μόνος τώρα, ρε παιδί μου, καμία σχέση μέχρι να βρω αυτόν που ήξερα εγώ εκεί με στον Ολυμπιακό. Ψάχνω με πέριξ του γηπέδου και έχω πεθάνει από την πείνα τώρα γιατί είχα κατέβει αυθημερών. Ναι. Έλα πάω να πάρω κανένα σάντουιτς. Αλλά με έλα εκεί που δεν τα λένε σάντουιτς. Έτσι, έλα. Και, πάω, και δεν έχει εκεί καντίνες και τέτοια. Δεν έχει 2-3 και όλα τα άλλα είναι το Red Store που έχει. Πάω λοιπόν στον καντινιέρι, λέω βάλε με ένα, κάνε με ένα σάντουιτς. Oh, έτσι το είπες, βάλε με, κάνε, κάνε με ένα σάντουιτς. Με κοιτάει, ορίστε. Λέω ένα σουβλάκι απ' όλα. Κάνε ό,τι καταλαβαίνει. Το απ' όλα είχε κάτι λάχανα, κάτι μαγιονέζες, κάτι ό,τι να είναι. Με παντομήμα. Με παντομήμα παραγγέλνεις στην Αθήνα για να μην δώσει ναι, ένα τέτοιο ναι, με αυτό μέσα. Ή παίρνεις ό,τι πήρε ο προηγούμενος. Έλα, φίλε, ένα από του προηγούμενου με απ' όλα χωρίς τζατζίκι, ρε φίλε. Όλα, όλα γαλά. Πήγε ο άλλος και είπε κάνε με και βάλε με και πάνε με και τέτοια. Ναι, στραβοκοιτούσε λίγο ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Την άτη γλίτωση. Ναι, όχι, δεν ήταν. Ένα και ο άλλος σηκώθηκε, ας πούμε, στην Τούμπα τώρα για να μην καρφωθεί και είπε ένα μπαζατέμπο, βιλάρα. Πατήμα, έλα, βιλαράκι, ένα μπαζατέμπο. Λέει, εντάξει, ρε παιδί μου, τι να πω. Άλλα, ηλιόσπορα. Το εναλλακτικό. Αριανό είσαι. Το ξέρω που κακό το έχει. Χειρότερα, το εναλλακτικό ήταν να ζητήσει ηλιόσπορα. Δεν ήταν ότι το πρόβλημα αυτό κατάλαβε. Το πρόβλημα ήταν να ζητήσει ασπροσπόρη και όχι όπω το είπε. Το χειρότερο επίση θα ήταν να το ρίξει δύο ομάδε. Παοκτζή. Εντάξει, υπάρχουν αιρεσί. Παοκτζίδε Αθηναίοι, Αριανοί Αθηναίοι που μιλάνε Αθηνα και παίρνουν και εκφράζουν για. Δεν μπορώ να τα ακούμε. Καταπληκτικά του λατρεύω, του λατρεύω όλου αυτού με την ιδιαίτερη την προφορά. 2-31-0-27 και 3-8 για πολύ λιγουλάκι ακόμη στου εθέρε τη πόλεως τη Θεσσαλονίκη. Βγήκα πάλι σε πολεμάνε, πάλι έρευνα, δεν θα πει.
Απλά πλέον έχουμε καταλήξει στο να ανακοινώνει τον τίτλο και να περνάει. Παιδιά, ψάξτε το να το βρείτε στο ίντερνετ. Ναι, όχι, ρε παιδί. Σε λίγο θα λέω και σε ποια site τα βρίσκουμε. Μόνο που θα τα λες και τα και θεματάρα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, λέει, στον πρωινό Τζόκερ των FM. Πριν τον Μίετσελ. Είδες, άναψε κουβέντες αυτές τις συζητήσεις. Πριν τον Μίετσελ, το προηγούμενο ήταν με Καραδήμο 2-3-1. Η νίκη του ΠΑΟΚ στο ναι. Χαριλάου. Κατεργιανάκης Χαριστέας στον Άρη τη σεζόν 2000-2001. Μ' αρέσουν αυτά τα σημειολογικά. Ναι. Έτσι. Για να μην αφήσω, ό,τι και να πούμε, θα μείνουμε στο ΠΑΟΚΑΡΙ ξεκάθαρα. Σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά. Είναι... Έτσι είναι, αυτή είναι η πόλη. Και θα καταλήξουμε στα πόσα εισιτήρια έκοψε. Στο τάδε μάτς, εμείς τότε αυτό και η ιστορία. Η όμορφη μας η Θεσσαλονίκη, η αγαπημένη μας. Καλημερίζουμε την Έλσα μας που μας λέει: θέλουμε έρευνα από Βουγιούκα. Βλέπεις. Να σε πάρει να τα λες. Να πάρει να τα λέω. Να πηγαίνω και εκεί. Να πηγαίνεις και εκεί να κάνεις μια επίσκεψη να τα λες. Κορίτσα, έχω σήμερα μια έρευνα. Αχ, τι ωραία θα να κάνουμε ένα πρωινό, εγώ και η Έλενα. Ή και η Έλσα. Και να λέμε τέτοια. Εγώ είμαι πανελίστα σε αυτό, εκεί κορίτσα. Ευχαριστώ, ρε. Εσύ θα πας λες για το διπλό. Εσύ θα λες για αθλητικά. Για το διπλό θα πούμε το τάδε, θα τους βάζεις μπρίζες, θα μπαλώνει όλος ο κόσμος. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα. Ο Γιούγκα. Παρακαλώ. Τον Αποστόλη όταν έτσι σε θέματα το πάθει μια κόντρα δεν τον ενημερώνει, δεν το λες ότι ο μόνος κήτος που έχω πανελλήνως είναι το 70. Εγώ. Ο μόνος. Αρχίσουμε τώρα ναι. Πάλι. Όχι, πήρα το 30. Το ποδόσφαιρο. Να σου εξηγήσω κάτι. Με τον Αποστόλη, η σχέση μας βασίζεται και η συγκατοίκηση στο ότι δεν συζητάμε αυτά τα πράγματα. Πώς το 1940 είχαν υπογράψει σύμφωνο μία επίθεση Στάλιν με Χίτλερ. Έτσι, είναι έτσι είμαστε ιστορικά. Πάμπη, ναι. Ο Άρης όντως έχει 3 πρωταθλήματα πόλεων. Είναι τοπικά πρωταθλήματα πόλεων. Είναι μεταξύ Αθήνας. Πανελλήνια είναι, γιατί παίξανε μαθηματικές ομάδες. Πώς δεν είναι πανελλήνια. Πανελλήνια θα ήταν αν παίζανε με τη Δόξα Δράμα, με την Καβάλα, με τον Πανσεραϊκό. Αυτά θα ήταν πανελλήνια. Αν έπαιζαν με τη Δόξα Δράμα στο Κουρουκίδη και του Λουκανίδη, θα σου έλεγα πως θα αρπάζαν τότε. Κάτσε να το απαντήσω λίγο. Ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι, θα πάει σε άλλο γαλαξία, δεν θα λύσουμε ποτέ το ζήτημα τα πρωταθλήματα του Άρη. Θα το λύσουμε πολύ απλά, μισό, να λυθεί. Δεν είναι ούτε πανελλήνια ούτε τίποτα. Επαγγελματικό το πρωτάθλημα έγινε το πότε έγινε. Το 59. Ναι, το 59. Μπράβο, ωραία. Από εκεί και πέρα, η ιστορία μετράει από τη μέρα. Όχι πανελλαδικό. Πανελλαδικό έγινε το 59, ναι, όχι επαγγελματικό. Ναι, πανελλαδικό ήταν το πρωτάθλημα του Άρη, να ξέρεις. Ναι. Δηλαδή έπαιξε και με τους κάτω. Δεν πανελλαδικό. Πανελλαδικό ήταν πανελλαδικό. Ήταν μεταξύ Θεσσαλονίκη και πανελλαδικό. Εντάξει. Τότε πανελλαδικό ήταν το κύπελο. Που συμμετείχαν και οι ομάδες επαρχίας. Αυτό ξέρεις θέλω να πω. Ομάδες επαρχίας, για πες εσύ πόσες φορές ήταν σε τελικό. Πριν το 59. Άλλο κυπέλο. Θέλω να σου πω. Από για να καταλάβεις που... τι δύναμη είχαν οι ομάδες της επαρχίας. Ναι, τα πρωταθλήματα ξεκινάνε και μετράνε στην Ελλάδα από το 1928. Ωραία. Αυτά τα μετράτε εσείς και ο Ολυμπιακός. Καμία σχέση. Αυτά τα μετράει η επίσημη λίγα σου, η ΕΠΟ. Επίσημη λίγα. Ναι. Αυτή που θα σου δώσει το πρωτάθλημα. Αυτή που θα σου δώσει το πρωτάθλημα. Δεν θα το λύσουμε. Όχι, το λύσουμε. Αυτή που φέτος θα σε στέψει πρωταθλητή, όπως λες, αυτή μετράει λοιπόν τα πρωταθλήματα το 1928. Το 28 έχει ο Άρης ένα, το 32 έχει άλλο ένα, το 46 άλλο ένα. Δηλαδή επειδή βολεύει. Μισό λεπτάκι, επειδή βολεύει τον κόσμο του ΠΑΟΚ να μην τα μετράει αυτά, θα αρχίσουμε να μετράμε από το 70 και μετά. Δεν είναι έτσι. Και εγώ τα μετράω από το 2019. Αποστόλη, δεν είναι τροφή για σκέψη. Δεν είναι τροφή για σκέψη, sorry. Αλλά αυτό. Αυτό εσύ του τελικού έχει στάσει που τα πανελλήνια τελική. Ναι. Ναι. Κυπέλου. Στο ξαναλέω ότι η ίδια η ΕΠΟ που φέτος θα σε στέψει μάλλον πρωταθλητή, αυτή η ΕΠΟ τα μετράει από το 1928 και έχει ορίσει ότι το πρώτο πρωτάθλημα είναι το 1928 που το πήρε ο Άρης. Θέλοντας δεν και μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν γίνεται να αλλάξουμε την ιστορία. Είναι πρωταθλήματα, απλά δεν είναι πανελλήνια. Είναι πανελλήνια τα πρωταθλήματα. Είναι κανονικό, κανονικά. Αυτό το διαχωρισμό πρέπει να κάνει η ΕΠΟ. Στα πρωταθλήματα πόλεων, εκτός ο Ολυμπιακός, τον Άρης, ο παραδικός. Δεν είναι πόλεων. Τι πόλεων, δηλαδή, τι σχέση για αυτό. Πόλεων, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι δύο συμμετείχαν μόνο. Λοιπόν, δεν θα το λύσουμε τώρα. 10 η ώρα στην Τρόικα, η συνέχεια με Χρύσανθο. Καλημέρα. Καλημέρα, γιατί πρέπει να φύγουμε, παιδί μου, γι' αυτό. 10 η ώρα στην Τρόικα, η συνέχεια του πόσα πρωταθλήματα έχει αυτό το Νατάλ. Τρία, τελείωσε. Εντάξει, δηλαδή, ο Στίβεν Χόκινγκ να κατέβει.
δεν θα το λύσει αυτό. Θα ταξιδέψει ο άνθρωπος τον χρόνο και αυτό το ζήτημα δεν θα λυθεί ποτέ. Ξεκάθαρα. Δεν το πόσα πρωταθλήματα έχουμε. Και να σας πω και κάτι. Ναι, για να μας... Δεν είπαμε τόσο ωραίο θέμα. Ναι, εσείς πει... χάνετε στο κάτω-κάτω. Εγώ δεν χάνω. Εγώ μαζί σου είμαι παιδί μου για να πούμε πόσα πρωταθλήματα έχουμε. Όχι, και... εγώ προτιμώ να μιλήσουμε για τα πρωταθλήματα. Ε, καλά, εννοείται η Λίκα και τέτοια. Λοιπόν, μας τα κάνατε μαντάρα, Βουγιουκο Τσουτσούρες. Και θα απογορήσω. Σε όλους θα τα χρεώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Την δευτεροτριτιάτικη. Εντάξει. Τις πρώτες μέρες της εβδομάδας. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Σαρακοστή και τέτοια. Να πούμε. Σήμερα αισθάνομαι σαν να είμαστε τρόικα. Για κάποιο λόγο. Ναι. Έτσι. Έχουμε εγώ, τα καλά. Εγώ κάνω το Μάριο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Σαρακοστή. Το έχω πει καμιά 15 φορές. Ναι. Τέτοια είναι αυτό. Εντάξει, τα εγώ νομίζω ξεκάθαρα ποιο είναι. Δημήτρη, χαίρομαι που γνωριζόμαστε 4 χρόνια και τόσα χρόνια και μπορώ να σε κάνω. Μα γιατί δεν κάνουμε, πώς βγάζει η Πανίνη τα άλμπουμ ποδοσφαιριστές, να βγάζουμε ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Όταν παίζαν τα παιδάκια στις Αλάνες, δεν λέγανε εγώ είμαι ο Τάδε, να λέμε Χρύσανθος! Και να κάνουν εκπομπές. Και να παίζουμε και εκείνο με τα νούμερα, ρε παιδί μου, ποιος έχει το μεγαλύτερο νούμερο. Το λήξοντα αριθμό. Και να χωρίζω τα παιδάκια σε πάνελ και κουρατές. Πήρα να πω για το προηγούμενο και τέτοια. Τέλος πάντων, μια μικρή ιδέα. Λοιπόν, σας εγκαταλείπουμε, σας ευχαριστούμε. Πανίνη Τρόικα. Μείνει η Τρόικα, θα μείνει η Τρόικα. Ακολουθεί όμως πριν την Τρόικα Κωστής Τζαρός μέχρι και τις 10. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Απλά δεν τον αναφέραμε γιατί δεν έχουμε αντιπαραθέσει εκεί. Είναι μόνος one του man, show. Πρέπει να το, ναι, να το κάνουμε και αυτό καμιά μέρα. Μαντάρα να μείνουμε εδώ, να σου πω εγώ. Καμιά μέρα θα αργήσει, αλλά δεν αργεί. Ναι, δεν θα αργήσει. Θα το αφήσουμε τον Τζούτσουρα. Τίποτα έτσι. Θα κάτσε μια γονίτσα. Σε μια γονίτσα να πεταχτεί, σου πω εγώ μετά τι γίνεται. Λοιπόν, σας φιλούμε. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Λίμπερο ακούτε και θα ακούτε. Τσάω.